Άντε πάλι. Γεια σας. Γεια σας. Τα βρήκες, θα κουμπιάσω, εντάξει. Πού μιλάς πάλι, ρε φίλε. Μίλα εδώ. Ένα, δύο, ένα. Μπράβο. Εδώ, αυτό είναι το. Λοιπόν, μιλάω εδώ. Μπράβο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τρίτη σήμερα, τέσσερις. Του μηνός. Τέσσερις είναι. Πήγαμε τέσσερις ήδη. Πω, πω. Λοιπόν. 4 Φεβρουαρίου. Κουτσοτρίτη αυτή. Mm. Άμα θες, Κώστα, κλείσει το κινητό σου. Ναι, βάλει το αθόρυβο. Κάνει εκπομπή. Ναι. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Λοιπόν, θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Με τον Στέργιο να το ευχόμαστε περαστικά. Με τη θύρα 107,4. Είναι λίγο, είναι σωστά, είναι λίγο αρρωστούλης. Αλλά εντάξει, νομίζω θα το ξεπεράσει. Τον αρρώστησα, τον περιμένω. Με το Χρήστανθο δεν άντεξε τόσες μέρες. Εγώ ξέρω να σου πω κάτι. Ένα μάτς χάσανε. Ναι, ο Κόλκας αρρώστησε. Όλοι. Ο Στέργιος αρρώστησε. Δηλαδή εντάξει ρε εσείς. Εντάξει ρε παιδιά. Τρία χρόνια άρρωστοι πρέπει να είμαστε. Καλομάθατε τώρα ναι στις νίκες και δεν μπορείτε μια φορά να χάσετε. Βέβαια ήταν πολύ ωραία η Κυριακή αυτή. Πολύ ωραία. Πρέπει να ήταν ψυχολογικό τραγούδι. Ξεκινάει, κερδίζει ο Άρης. Μπαίνει στα play. Πρόσεχε, κερδίζει ο Άρης και μπαίνει στα playoff στην ουσία. Ναι, ναι, ναι. Στη συνέχεια έρχεται το μπάσκετ. Μπαμ! Μετά έρχεται το ποδόσφαιρο. Μπαμ! Μετά γίνεται χαμός. Το ποδόσφαιρο τους πήραξε πιο πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι Κώστα λύθηκε το θέμα μας. Μίλησε με Skype ο Σαβίδης. Ναι, όντως. Είχαμε καιρό, είχε δύο χρόνια να βγει αυτό το πρωτοσέλιδο στο Metro Sport. Τέσσερις ώρες. Με ο Σαβίδης και πήρε μέτρα και τους έτριξε τα δόντια και τους έκανε κτλ. Ο Σαβίδης τους έφερε όλους αυτούς εδώ μεταξύ. Όλους, ναι. Και δεν έφερε κανένα παίκτη το Γενάρη. Τέλος πάντων. Μαθαίνω διάφορα σε σχέση με τον Πάο. Δεν θα τα πω. Πρέπει να είναι ο Στέργιος εδώ για να τα πεις. Mm. Λοιπόν, δεν θα τα πω. Τι θες, αγόρι μου, εσύ πάλι. Τι θες πάλι και έχεις πάνω το κεφάλι μας. Μας έχεις πρίξει πια. Λοιπόν, πες στους χορηγούς μας. Πες μας χορηγούς που μας προσφέρουν την πρώτη ώρα. Την πρώτη ώρα. Και να πούμε ότι έχουμε και εισιτήρια και για το μπάσκετ σήμερα. Ναι. Για τους ακρεφνείς μπασκετικούς. Ναι. Σήμερα υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο μπασκετικά, εντάξει, βλέπετε. Πάω κουβώνει στις 9 για το Basketball Champions League. Είναι η τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προκριθεί. Όμως σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει να υποστηρίξει την ομάδα του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές κιόλας, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν εδώ στο Λίμπερο θα μπουν να παίξουν. Θα μπουν... οι 10 πρώτοι κερδίζουν αυτόματα ένα εισιτήριο για το σημερινό αγώνα. 2-31-0-287-888. 9 η ώρα είναι τι είναι. 9 η ώρα είναι το match. Μπορείτε να πάρετε την κοπέλα σας να την ξεμοναχιάσετε. Έτσι, έτσι. Θα είναι ρομαντικά. Μωρό μου, θα σε πάω να δεις που θα σε πάω. Έτσι. Μετά... Η Βόνη είναι πρώτη εδώ μεταξύ. Η Βόνη είναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί καλό μάτς είναι. Καλό μάτς είναι, αυτό λέω. Αν ήμουν παοξής, δηλαδή θα πήγαινα εσύ σήμερα. Βέβαια. Τρίτη βράδυ. Τρίτη βράδυ, αυτό δεν έχουν τι να κάνουν άλλο εδώ πάνω. Εντάξει. Λοιπόν. Όχι, τελειώνει να... το μαρτύριο δηλαδή. Να δω... Σωστά. Να δώσουν και λίγο θάρρος στα παιδιά. Ναι. Έτσι, ναι. Γιατί τα πράγματα δυσκολεύουνε, Χρήστανθε. Δυσκολέψανε. Δυσκολέψανε πολύ. Ωραία. Άρα, δίνει 10 εισιτήρια, κούτρα, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Οι 10 πρώτοι τηλέφωνο στη Μαριλίζ, ΠΑΟΚ Telecom Baskets Bon είναι το πλήρες όνομα. Να δώσουμε και 2 εισιτήρια για το Άρης Ατρόμητος. Ωραίο. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Άρης Ατρόμητος την Πέμπτη και να δώσουμε Κώστα μηνυματικά. Ναι, ναι. Και 5 εισιτήρια για το Πάο Κόφι. Καλό, πρωτάθλημα. Το οποίο είναι την Κυριακή, πρωτάθλημα. Βέβαια. Πάο Κόφι, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, λέξη Πάο, γράψτε, αποστολή στο 54526. Έχουμε για όλους, μόνο Ηρακλή δεν δίνουμε Κώστα, αλλά ακόμα αργεί ο Ηρακλής. Έχουμε Ηρακλή, 29 Δευτέρου. 29 Δευτέρου. Ηρακλής Ιωνικός, θα δώσουμε. Πολύ ωραία. Μαζί μας Ότο Καλογεράς. Πριν από κάθε ταξίδι, για υπεύθυνο έλεγχο, ασφαλείς και καλές διακοπές θα πάτε, βόλτες θα πάτε, ταξίδια θα πάτε, ό,τι γουστάρετε εσείς να πάτε, να πάτε όμως με το αυτοκίνητό σας να είναι σε καλή κατάσταση. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, Ότο Καλογεράς. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Να σας πω ότι ο Καλογεράς συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε, αν σε έχουν τρακάρει και σε έχουν κάνει δήλωση, θα πάτε στον Καλογερά και θα σας διευθετήσει τα πάντα όλα χωρίς να έχετε κανένα απολύτως κόστος ή πρόβλημα. Με 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίνο 19 στην Παλαιά Συμμαχία Ωραίο Κάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών. Μπείτε και otokalogeras.gr ή μπείτε και κάντε ένα like στη σελίδα του στο Facebook αν θέλετε, για να δείτε γιατί και ανεβάζουν ωραίες φωτογραφίες για το πώς ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο γίνεται σαν καινούριο. Εγώ μου αρέσει αυτή να βλέπω τη διαδικασία όλη αυτή, γιατί έχουν μία προς μία τις φωτογραφίες ό,τι ακριβώς γίνεται για να διορθωθεί, να επισκευαστεί η βλάβη στο αυτοκίνητό σας ή αν πρόκειται για τρακάρισμα να σας το κάνουν πραγματικά
τσίλικο το αυτοκίνητο. Ότο Καλογεράς λοιπόν, σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τι έχουμε τώρα, η επικαιρότητα τι έχει σήμερα? Έχει καταρχήν αυτό που βγήκε χθες το βράδυ. Ποιο? Που είναι λίγο διφορούμενο βέβαια. Ποιο? Εντάξει, ο καθένας τώρα το παίρνει και το παίζει όπως θέλει για την εισαγγελική παραγγελία. Για την επιτροπή. Είπε ότι θα γίνει για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί ανακοινώθηκε το πόρισμα. Μπράβο, η έκθεσή τους πριν από το παιχνίδι λίγο του ΠΑΟΚ με το Βόλο, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Δεν έχει άδικο, εντάξει. Ναι. Παρά ήταν βιαστικό. Την ίδια στιγμή, βέβαια, και γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο διτό το θέμα, υπάρχει αναφορά και στην αναφορά που έκανε ο Μάκης Γκαγκάτσης στην εκπομπή. Η αναφορά που. Το ίδιο βράδυ. Περί διαχωρισμού κτλ. Και ενώ βλέπω ότι ορθώς σημειώνεται και τονίζεται η ευθύνη που πρέπει να έχει μια επιτροπή, δηλαδή πρέπει, δεν είναι δυνατόν να λένε δεν ξέραμε ότι είχε μάτς, πρέπει να νιώθουν σε τέτοιες περιπτώσεις και να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προασπίζεται η κοινωνική ειρήνη. Και ενώ βλέπω ότι ορθώς σημειώνεται, καταγράφεται και τονίζεται αυτό, την ίδια στιγμή οι προτροπές θα χωρέσουμε την Ελλάδα στα δύο και όλα τα υπόλοιπα βλέπω να υποβαθμίζονται. Παιδιά, η ίδια είναι η εισαγγελική παραγγελία και για τα δύο θέματα, και είναι εξίσου σοβαρά, για να μην πω το δεύτερο και σοβαρότερο. Γιατί γίνονται. Η κοινωνική τα δεδομένα. Βέβαια. Θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, θα χυθεί αυτά που έλεγε ο φίλος μου Μάκης. Επομένως, είναι διτό το όλο θέμα, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ πάντα αυτό το οποίο λέω είναι ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα δράσει. Υπάρχουν και οι εντυπώσεις φυσικά, που υπάρχουν σε τέτοια ζητήματα πάντα, αλλά ας αφήσουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και ποια ακριβώς θα είναι η εισαγγελική παραγγελία. Παίζει και αυτό. Με ποια ερωτήματα? Με το ερώτημα της ποινής τάδε, μάλλον της αξιόπινης πράξης τάδε, ή οτιδήποτε βρουνεί η εισαγγελία. Καλά, μπορεί ο εισαγγελέας να πει. Ο προϊστάμενος το δίνει σε άλλους, έτσι είναι. Ο εισαγγελέας κάνει αυτή την παραγγελία που λέμε. Μετά το πάρει ο αρμόδιος και θα το κρίνει. Και θα αποφασίσει αν θα ασκήσει δίωξη ή θα το βάλει στο αρχείο. 9 στις 10 περιπτώσεις ξέρεις που πάνε τις υποθέσεις. Αλλά για την επικοινωνία είναι καλές. Είναι καλά αυτά. Να υπάρχουν. Εντάξει, μπορεί να μην βρει και να μην βρίσκουν στοιχεία και μετά το βάζουν στο αρχείο. Στοιχεία τι να βρουν εδώ. Ή κρίνω, είναι θέμα κρίσης αυτό. Έβγαλα την απόφαση 6 παρα 5. Δεν έπρεπε τη βγάλουν 6 παρα 5. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λίγο τελειώνει το μπάτ, περνάνε 2 ώρες και τη βγάζει. Ο εισαγγελέας θα πάρει, θα ρωτήσει, θα πει παιδιά, για έλατε λίγο από το γραφείο. Γιατί τη βγάλατε Δευτέρα μεσημέρι την. Θα πάρει ανθρώπους οι οποίοι ο ένας ήταν ανώτατος δικαστικός κτλ. Θα πούνε ναι, θα πούνε ένα αυτό και εκείνο και. Λόγω της κατάστασης και τα λοιπά. Δεν υπάρχει και κανένας βέβαια που να τους λέει ότι δεν τα βγάζετε πριν από τα μάτσι ή μετά τα μάτσι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν είπε κανένας νόμος που να το λέει αυτό. Σωστό. Έτσι είναι θέμα να αντιλαμβάνεσαι την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή εμείς που ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτά, είναι δεδομένο ότι θα πεταγόμασταν εκεί αν ήμασταν σε μια τέτοια επιτροπή και θα έλεγε ρε παιδιά, αρχίζει το μάτς τώρα. Ναι, σήμερα παίζουν. Έχει 20.000 κόσμο στο γήπεδο, θα γίνει χαμός. Τη βγάλουμε αύριο το πρωί την έκθεση. Α, αύριο το πρωί δεν μπορώ, έχω να βγω στο ραδιόφωνο. Αύριο έχω να βγω σε δύο εκπομπές. Να σου πω και κάτι απ' την άλλη, και αυτοί οι παοξίδες, μου βγήκε η απόφαση 6 παρα 5, 6 και 4 είχαν πανό 50 μέτρα. Έτοιμο. Έτοιμο. Τι λες ρε, εκείνη την ώρα το φτιάξανε. Όχι, τα πανό γίνονται, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Ναι. Ωραία. Άλλο. Εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο συνέχεια την ώρα της εκπομπής? Μπορεί να είναι καμιά είδηση, ρε Κώστα. Τι είδηση τώρα, 12 με 2 είπαμε δεν υπάρχει ακούσεις. Τελείωσε. Μόνο στο Λίμπερο. Αν πως είναι για την αγγελία που έβαλα. Τι αγγελία, για το μηχανάκι? Ναι, ναι. Πες τους εκτός 12. Ναι, γιατί είναι όλο άγνωστα. Εκτός 12-2 πες τους. Εκτός 12-2 πρέπει να βάλω, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Είπαμε πες για την αγγελία, παιδιά, μα θέλετε ένα πολύ καλό μηχανάκι. Όχι, εντάξει. Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε για τα εισιτήρια, ήδη έχουμε συμμετοχές για το ΠΑΟΚ Όφη. Εν τω μεταξύ παίζει τώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ματσάρα. Ο φίλος μου εδώ, ο Χρήστος, λέει: Τσαλτίδη, μην το βάζεις κάτω, κάτους όλους άνω κάτω. Καλό. Ωραίο. Καλό, καλό. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα. Ναι, και ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, μπαίνει για τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Χρήστος μπαίνει για τον Άρη. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και για το Άρης Ατρόμητος και για το ΠΑΟΚ Όφι.
τα εισιτηριάκια που θα σας δώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα βλέπω τα μηνύματα, οπότε... Πάω κόφι, όχι πάω Παναθηναϊκός, μην μπερδεύεστε. Πάω Παναθηναϊκός, ναι, δώσαμε. Πάω κόφι. Πάω Παναθηναϊκός, δώσαμε. Πάω κόφι τώρα για το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Μπάσκετ νομίζω είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα, μετά, γιατί και οι δύο ομάδες είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, με απόσταση μάλιστα πόσων νικών, δύο. Μία με τον Πανιόνιο, εκ των οποίου είπαμε, εκ του οποίου Πανιόνιου δεν φεύγει τελικά ο καλός Χρύσανθε. Πού πάει? Ο Σάμουελς. Δεν φεύγει ο καλός. Και πού είναι εκεί, τι έγινε? Εντάξει, είναι ένας, ο μοναδικός καλός παίκτης είναι μαζί με τον Βεργίνη. Θα φύγει σε δύο εβδομάδες, εντάξει. Θα φύγει σε δύο εβδομάδες, φίλε. Μπα όχι, τον κρατήσαν, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα φύγουν όλοι μαζί αυτοί. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το. Όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, με κυβέρνηση, FIFA, UEFA και ΕΠΟ. Και να πω το εξής, ότι βλέπω ότι υπάρχει μια. Έτσι, από όσους στηρίζουν το Βαγγέλη, το γραμμένο κτλ., υπάρχει μια τάση ότι και καλά το αυτοδιοίκητο και θα έπρεπε να ερωτηθεί. Και η ΕΠΟ λέει, συνεδρίασαν, λέει, τη Δευτέρα, Κώστα, η Εξελεκτική Επιτροπή. Τι είναι αυτό? Είναι μια επιτροπή που βάλανε για να περνάνε όλες τις αποφάσεις που θέλουν χωρίς, με το δικό τους τρόπο. Η Εξελεκτική Επιτροπή της ΕΠΟ, γραμματεία, ναι, της ΕΠΟ, όπως λέγεται αυτή, η Εξελεκτική Επιτροπή της ΕΠΟ, ναι, η οποία με βάση το καταστατικό που έχουν φτιάξει, Κώστα, είναι ισχυρότερη και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό και μάλιστα, και πρόσεξε, οι περισσότεροι του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν και σε αυτήν. Την έχουν κάτι σαν εκτάκτων θεμάτων, δηλαδή για να έχουν fast track αποφάσεις. Και αυτοί λοιπόν συνεδρίασαν και είπαν δεν είναι δυνατόν. Στην ουσία αντιλαμβάνονται ότι η FIFA και η UEFA θα τους φάνε. Ναι. Αυτό καταλαβαίνουν. Και λέει δεν είναι δυνατόν και πώς είναι αυτό και το αυτοδιοίκητο και να πάει ο γραμμένος στη Μιόν κτλ. Βαγγέλη μου, για τον Άρη. Δεν σηκώθηκες να πας στη FIFA να εξηγήσεις τι έγινε, Βαγγέλη μου. Τώρα που βλέπεις ότι πάνε να σε φάνε, Βαγγέλη μου. Τρέχεις. Ταξιδάκι στη FIFA. Και όταν λέτε δεν συντρέχει, λόγος. Πώς δεν συντρέχει λόγος? Τα οικονομικά της ΕΠΟ τα είδατε? Άντε πάλι με τα οικονομικά. Συγγνώμη, ενίσχυση από ποιον ζητάτε για να συνεχίσετε να υπάρχετε? Από τη FIFA και την UEFA δεν ζητάτε ενίσχυση? Μνημόνιο, Βαγγέλη μου. Έξω οι ενώσεις, Βαγγέλη μου, και οι λοιποί. Όχι, δεν θα αποφασίζουν οι ενώσεις. Θα το αλλάξει, πιστεύεις? Ποιο? Αυτό για τους εκλέκτορες που λένε. Είναι τελειωμένοι. Είναι τελειωμένο αυτό να γίνει? Είναι τελειωμένοι αυτοί που είναι τώρα. Λέω εγώ. Εντάξει. Και μόνο από το γεγονός ότι πήγε ο Γεραπετρίτης, ο οποίος δεν είναι ένας παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας, ένας κυβερνητικός παράγοντας, είναι από τους πολύ υψηλά ιστάμενους. Πήγε ο ίδιος την άλλη μέρα, τη Δευτέρα δηλαδή, σηκώθηκε και πήγε και μίλησε με τον, πώς τον Τσέφεριν, τη Σουέφα. Και έρχεται τώρα τη Σουέφα. Το Σλοβαίνο. Μέσα σε δύο μέρες. Ναι. Και την ίδια στιγμή ο Εφαντίνο λέει συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Και θα έρθει και αυτός, αντιλαμβάνεστε πώς ακριβώς θα πάμε. Και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα ο Βαγγέλης μου, γιατί ο Βαγγέλης μου, ο μπαμπούλας που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια από τον εκάστοτε πρόεδρο της ΕΠΟ, είτε το λέγαν Γκαγκάτσι, είτε το λέγαν Σαρί, είτε το λέγαν Γκίρτζικ, είτε το λέγαν Πιλάβιο, είτε το λέγαν Γραμμένο, ήταν η UEFA και η FIFA. Το αυτοδιοίκητο. Μην μας πούν τίποτα, ναι. Το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα έρθει λοιπόν η UEFA και η FIFA και θα πει κάτσε κάτω. Κάτσε αγόρι μου, πώς θα κάνατε? Ένα εδώ κύριε Περέιρα, εσύ που βέβαια η UEFA και η FIFA δεν είναι. Έβαλε. Δεν είναι βέβαια άμυρη ευθυνών για τον Περέιρα. Αυτοί τον βάλανε τον Περέιρα. Ένα εδώ αγόρι μου, κάτσε και εσύ εκεί στην άκρη. Ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Και παρά τις προσδοκίες ορισμένων, δεν θα έχει επιτελικό ρόλο ο Ντέμις Νικολαίδης. Αντιλαμβάνομαι. Δεν θα έχει τελικά. Αντιλαμβάνομαι, είναι και η Δέσποινα να δουλεύει στο κανάλι του Προέδρου, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα έχει επιτελικό. Να τον προωθήσουμε. Θα είναι μέσα στην επιτροπή, θα είναι και αυτός εκεί πέρα. Άρα εντάξει, δικαίως. Καλά, δεν γίνεται να βάλεις, φίλε, μόνο του άλλου, θα βάλεις και από εδώ. Θα βάλεις ολονών. Να έχει και αυτός έναν άνθρωπο, άλλο δικαίως και άλλο επικεφαλής. Του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού δεν θα είναι. Δεν πρέπει να είναι. Ο Μητρόπουλος. Ο Βίκτορας Μητρόπουλος, εγώ να πω ότι. Ναι, ναι. Ο Βίκτορ Μητρόπουλος. Θα δούμε, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Και πώς θα εξελιχθεί, αλλά και μόνο ότι έρχεται ο Τσέφεριν και μάλιστα λένε τα ρεπορτάζ ότι έχει ήδη δώσει το OK η UEFA για δραστικές αλλαγές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Ξύλωμα όλοι. Ακριβώς αυτό. Ξύλωμα όλοι. Βέβαια, όσοι ακούτε την εκπομπή και όσοι παρακολουθείτε τα όσα λέμε, θα είχατε αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα σημειώναμε και τα λέγαμε
και έχουν γραφτεί κιόλας. Με ειρωνία αντιμετωπίστηκαν και αυτά. Οι εξελίξεις όμως, όπως βλέπετε, το ρεπορτάζ το δικαιώνουν. Ότι αυτή θα είναι η εξέλιξη. Το ξύλωμα. Ακριβώς. Ότι αυτή θα είναι η εξέλιξη. Και άντε και άμα γίνει ξύλωμα, Χρήστα, θα νομίζεις θα βρεθεί λύση στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Δηλαδή. Δεν είμαι αισιόδοξος. Όσο οι παράγοντες και μαζί παρασέρουν και τον κόσμο για την νίκη και για τα πρωτεία και για τη μαγιά, δεν πρόκειται να βρεθεί καμιά λύση, εγώ πιστεύω. Όσο ξένοι και να έρθουν και όσοι Έλληνες. Δεν είμαι αισιόδοξος, επαναλαμβάνω. Παρόλα αυτά. Δηλαδή θα φύγει ο Περέιρα και θα έρθει ο Μερέιρα. Όχι, είναι διαφορετικό όμως να υπάρχει μια κατάσταση ελέγχου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μέσω των ενώσεων και όλη αυτή τη φάση με τον έλεγχο που μπορεί ο κάθε της Ένωσης να απειλεί, θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει, να πρέπει να μπει ο διαιτητής από την ένωσή του κτλ. Όλοι ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Και φυσικά αυτό το σύστημα βοήθησε τον Ολυμπιακό να κάνει ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι γνωστές ακτάκες περί χαλίφιδων. Τώρα άλλοι ελέγχουν άλλες ενώσεις. Υπάρχει ο θρίαμβος εξυγίανση σε κάποιες, ο Μελισσάν σε κάποιες άλλες, η κανονικότητα σε κάποιες άλλες. Δηλαδή υπάρχει μια γενική παραδοχή από όλους τους ισχυρούς ότι εγώ ελέγχω τον Κούση, ο άλλος ελέγχει τον Τζαλτίδη, αλλά την ίδια στιγμή μιλάμε για καθαρό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ελέγχουν για να έχουν το 50-50, καταλαβες. Και γι' αυτό το ελέγχουν. Πρωτάθλημα, το ακούσαμε και αυτό. Έτσι. Ωραίο ποδόσφαιρο, λέει, πάρα πολύ ωραίο, φοβερό. Έτσι. Θα σας πούμε μετά τις 12.30 τα δεδομένα για την περίπτωση του Βέλεθ. Χθες το βράδυ υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι απάντησε αρνητικά ο Βέλεθ. Δεν τα λέτε αυτά. Τα λέμε γιατί ρωτάμε τον ίδιο το Βέλεθ. Δεν τα λέτε αυτά. Και είπε It's false. Ναι, ναι, καλά. I haven't answered yet. Εντάξει, πάρ' το 0. Σου το δείξω και γραπτό. Τέλος ο Βέλεθ. Ωραία, εντάξει. Αν τελειώσει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, Κώστα, και φύγει ο Βέλεθ, πολύ ωραία να πάει το παιδί στο καλό. Να πάει όπου θέλει. Ο Άρης του κάνει μια καλή πρόταση, αλλά δεν απάντησε αρνητικά. Είναι ψέματα. Στον ΠΑΟΚ έχει κλείσει. Τι? Το λέει, μιλάει και για τον ΠΑΟΚ, θα σου δείξω. Δεν πάω στον ΠΑΟΚ. Αν φύγω από τον Άρη, θα πάω μόνο στην Ισπανία για να είμαι δίπλα στην οικογένειά μου. Υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο δεδομένο για το Βέλεθ που έχει να κάνει με το κοριτσάκι του. Και ο Λιαδέλης αυτό έλεγε, Χρυσάνθε. Η Λιαδέλη θα ρωτήσω στις 3 η ώρα. από εκεί και έπειτα. Όχι, για τον Βέλεθ είναι δεδομένο, ναι, το θέμα και το προβληματάκι που έχει το κοριτσάκι του. Oh. Και για το λόγο αυτό πρέπει να βρίσκεται συχνά πυκνά, ναι, στην Ισπανία. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις απευθείας πτήσεις κτλ. Που δεν υπάρχουν. Εκπληκτικό από τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε μετά το διάλειμμα των 12:30 για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υποψήφιος MVP της 24ης αγωνιστικής, εγώ, ο Λίντσι Ρόουζ, για μία ακόμη φορά. Γίνεται ένας πανικός από το πρωί για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ατρόμητο. Έχει ουρές, Κώστα. Έχει. Ναι. Στην μπουτίκ από σήμερα, γιατί είναι ένα παιχνίδι σημαντικό αυτό του Άρη με τον Ατρόμητο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ για τον Άρη. Πέρα από τη Ρένια Λουιζίδου, που αυτά είναι που πουλάνε, που πήρε την σειρά ο Μουτσινάς φανέλα. Ωραίος ο Μουτσινάς. Ωραίος ο Μουτσινάς. Τον βλέπουμε. Τον βλέπετε, καλό μεσημεράκι. Βέβαια. Μπράβο. Ξέρεις ότι άκουσε το αμάρτησα, το άκουσε εδώ. Το αμάρτησε μαζί μου και έλα. Που την έκανε μάγκησα τη ζευγαρά σε όλη την Ελλάδα. Είπε όμως ο. Την έσωσε. Μπράβο, είπε όμως ο Μουτσινάς. Το άκουγα, λέει, σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο τη Θεσσαλονίκη. Όντως. Σοβαρά. Εγώ και ο Τσατσαρός το βάζαμε. Και μας κοροϊδεύανε. Ποια είναι αυτή, άντερες σκυλάδες, ποια είναι αυτή η ζευγάρα. Καλά, τι σκυλάδες είστε, εντάξει. Είμαστε, ναι. Τιμή μας και καμάρι μας. Δες όμως, τις επιτυχίες τις βλέπουμε. Και δεν μου λες. Το άκουσα. Το έχει πάει στην εκπομπή. Ότι μια φορά που το έβαλε, νομίζω την ημέρα που πήγε αυτή. Και λέει, το άκουσα σε ένα αθλητικό ρεδιό στη Θεσσαλονίκη, λέει. Το παίζανε, λέει. Και κάναν χαβαλέ, λέει, και μου άρεσε και από τότε το παίζω. Πω. Βέβαια. Και την έχει κάνει νούμερο ένα. Εντάξει, τραγουδάρα. Είναι. Και το όνειρα πριν. Ποιο. Το αμάρτησε μαζί μου και έλα. Βάλτε λίγο να δει λίγο ο κόσμος, γιατί τους λέω πεσμένους. Τους λέω πεσμένους. Ποιοι είναι πεσμένοι? Όχι, ρε. Δεν καταλαβαίνει. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι πεσμένοι. Οι του Ηρακλή, εντάξει. Λίγο ανεβασμένοι, λίγο του μπάσκετ. Είναι του Άρη. Του Άρη πιο πολύ ασχολούνται με του ΠΑΟΚ. Οπότε. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται. Καλά το. Δεν καλά, φίλε, γιατί κέρσα τον Πανιόνιο. Ποιο Πανιόνιο, ασχολείται κανείς τον Πανιόνιο? Είμαι στην μπάσκετ, δεν έπαιξες. Που δεν θα έμπαινα. Στο βόλεϊ έχασες, το πρόσεξα χθες, ήθελα να σου το πω.
Από το μακεδονικό δεν γίνονται αυτά. 2-3. 0-3. Εντάξει. Και είσαι τέταρτος στην Α2. Εντάξει. Δύσκολα τα πράγματα. Έλα, βάλε, 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 βάλε. Αυτό είναι. Μπας και ανεβεί λίγο λαός. Στείλτε μηνύματα. Πάω Κόφη και Άρης Ατρόμητος. Αυτό είναι διπλό. Περίμενε. Εδώ είναι. Στέργιο επιπλοκές στην αποκατάσταση του Ζαμπάλεϊ. Πω, πω, άγχος. Ο 5 εκατομμύρια είναι αυτός. Ναι, ναι, ο 5 εκατομμύρια που θα πουληθεί. Συγγνώμη. Έχει πάρει 5 εκατομμύρια ένα Ζαμπά. Το γόνατό του λένε πρισμένο. 3 εκατομμύρια είναι ένα Αουγκούστο. 2,5 εκατομμύρια είναι ένα NCT. Oh. Και αυτόν τον αποθεώνουμε ότι βάζει λεφτά. Βάζει, φίλε. Καλά, ξέρεις τι ωραία παίρνω κι εγώ όλους αυτούς Ζαμπά μαμπά με τόσα λεφτά. Χρήσατε 110, έχει βαλιάσει τώρα. Γι' αυτό ελέγχεται τώρα Κώστα το Financial Fair Play και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Πώς έχει απαγόρευση. Δεν θα εφαρμοστεί. Να μας τα πούνε οι ρεπόρτερ. Να μας τα πούνε. Για να μας τα πούνε πρέπει να τους τα πούνε. Ενώ την ίδια ώρα ο Βραζιλιάνος πέτυχε ταλαιπωρείται και από πυρετό. Αυτό το έχουν κάνει βιντεάκι τον εξαγιστή. Ποια απ' όλα. Που βάζει τον κόλ του Χατζηγιοβάνι και μετά δείχνει τον Γιωργάκη Σαββίδη. Ναι, 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 ναι. Ωραία χορεύει ο Γιώργος. Λοιπόν, το 67% των οπαδών. Έχει ναι, εντελώς. Δεν χαίρεται το ποδόσφαιρο με τον Βάρ, χρυσάφε. Δεν είναι ικανοποιημένοι. Το γκολ αυτό που ακυρώθηκε, ρε φίλε, ντροπή. Ποιο απ' όλα. Του Ρόουζ. Ντροπή. Άντε πάλι με του Ρόουζ. Ντροπή. Εν τω μεταξύ το είδα και εντάξει, ωραίο γκολ, αλλά όχι και το γκολάρα που μου το είπατε και αυτό. Φίλε, το βλέπεις από την αρχή. Από τα καλύτερα λέει τη χρονιά. Ναι, ρε φίλε, παίρνει την μπάλα. Δίνει την μπάσα του. Την πετάει καυτά και κάνει κεφαλιά. Είναι γκολάρα. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το καλό, 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 καλό. Το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Καλό, αλλά όχι γκολάρα. Καλό. Ας πω. Καλό. Λοιπόν, πάμε στο break. Κιόλας. Κιόλας. Θα πάμε στο break των 12.30 και θα επιστρέψουμε να σας πω για Βέλεθ κάποια πραγματάκια. Να μας πει και ο Κώστας γενικότερα για το μπάσκετ τι γίνεται. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα έχουμε από όλα θα έχουμε. Έτσι. Από όλα. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Κόφι. 2 εισιτήρια για το Άρης Ατρόμητος. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-5-26. Γράψτε Άρης ΠΑΟΚ ό,τι γουστάρετε εσείς. Και έχουμε άλλα 5 έχουν περισσέψει για τον μπάσκετ. Γιατί πήραν οι πρώτοι 5. Είναι τηλεφωνικά στη Μαριλής. 5-6 πριν έχουν περισσέψει. Προλαβαίνετε. 2-87-8-8-8. ΠΑΟΚ Telecom Βόνης. Σήμερα 9 η ώρα στο παλατάκι. Έτσι. Ματσάρα. 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 Να σας πω για Βέλεθ λοιπόν. Ναι, για πες μας. Γιατί υπήρξε αυτό το δημοσίευμα. Σήμερα βέβαια θα δείτε στο σύνολο του τύπου ότι διαψεύδεται αυτό το δημοσίευμα. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό που λέει η πλευρά του Άρη, που το διαψεύδει δηλαδή, και λέει ότι δεν απάντησε ο Ισπανός ακόμα. Mm. Θα σταθώ στον μάνατζερ του και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με τους οποίους επικοινώνησε χθες ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Και μάλιστα αυτές οι επικοινωνίες πολλές φορές γίνεται και γραπτός πλέον για να διασφαλίζεται και ο δημοσιογράφος. Γιατί κάποιοι λένε: Α, ψέματα μας είπες, δεν ισχύει. Τέλος πάντων, ο Βέλεθ είπε: Όχι, δεν έχω απαντήσει ακόμα. Και όπως έχω πει και στο κλαμπ, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσέγγιση που έχει, από την πρόταση. Του έχει διπλασιάσει τα λεφτά. Έτσι, να το λέμε αυτό, ο Άρης. Απλά ξέρετε κι εσείς, το ξέρουν όλοι όσοι είναι κοντά μου τα τελευταία 2 χρόνια που βρίσκομαι στον Άρη, ότι έχω ένα συγκεκριμένο θέμα οικογενειακό με την κορούλα του, που υπάρχει ένα πρόβλημα και θέλω να είμαι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά μου. Ο Βέλεθ, να σας πω ότι αυτά τα 2 χρόνια κατά καιρούς παίρνει άδειες για να βρίσκεται στην Ισπανία. Υπάρχει ένα θέμα, δεν ακριβώς υγείας, τέλος πάντων να στο βαφτίσω έτσι, γιατί δεν έχει να κάνει με, δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, έτσι για να το καταλάβετε να το πω. Είναι ένα θέμα τέλος πάντων που έχει το κοριτσάκι, το οποίο πρέπει να είναι σε ένα ειδικό κέντρο εκεί στην Ισπανία. Επομένως δεν μπορεί να έρθει η οικογένειά του εδώ και είναι φυσιολογικό για έναν αθλητή το να βρίσκεται για 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια μακριά από την οικογένειά του. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι εύκολο. Έτσι. Και παίζει ρόλο στην καθημερινότητά του. Πόσο μάλλον να πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που εντάξει μπορεί να μην βρει τα 260-270 χιλιάρικα που του δίνει ο Άρης το χρόνο, γιατί το συμβόλαιο του Βέλεθ θυμίζω ήταν 130 πέρσι, ήταν 110. 130, 130, ήταν 110 στη Βίσλα Κρακοβίας. Μπράβο σε αυτό που τον έφερε. Εννοείται. Στον. Πες το. Στον Ερέρα, δηλαδή. Κώστα.
Μπράβο στον Ερέρα. Και ήρθε στον Άρη, πήρε μια μικρή αύξηση σχέση με αυτά που έπαιρνε στην Πολωνία. Και τώρα πλέον ο Άρης, επειδή ακριβώς το παιδί τα δούλεψε και τα αξίζει τα λεφτά, ότι του δίνει τα διπλάσια γιατί θεωρεί ότι πρέπει να χτιστεί από αυτόν η άμυνα του Άρη. Σωστό. Είναι φυσιολογικό, γι' αυτό και ο Άρης του κάνει μια τόσο μεγάλη αύξηση, διπλασιασμό χρημάτων, 260 και 270 για το δεύτερο 100% χρόνο. 100% πρόταση δεν είναι. Αυτό ζητούσε, τα δικά του θέλω ήταν γύρω στα 300, αντιλαμβάνεσαι όμως ότι δεν είναι 270, είναι 300. Φίλε, εντάξει, ρε, ναι. Φίλε. Κούλαρε λίγο. Αν ήταν οικονομικό μόνο το θέμα, λοιπόν, θα τα είχε ήδη βρει. Σωστά. Αυτό το οποίο μας είπε και χθες το παιδί είναι, αυτό που μου έχει προσφέρει ο Άρης, το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Και δεν είναι θέμα πλέον οικονομικό. Γιατί αρχικά ο Άρης δεν είναι 200. Ναι. Έτσι. Δεν είναι θέμα οικονομικό, δυο πάνω, δυο κάτω θα τα βρούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που θέλω για να πάρω την απόφαση είναι να μιλήσω με την οικογένειά μου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και προφανώς θα τεθούν κάτω και πέντε παραμέτρους. Θα πάει να μιλήσει με την γυρέκα του, ρε παιδιά, πάρα πολύ απλά. Και θα του λέει: Εφράν, ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ την Πέμπτη που πάω, τη μικρή εκεί αυτό. Και την Τετάρτη εκείνο, και την Τρίτη αυτό, και τη Δευτέρα το άλλο. Σωστό. Και εσύ είσαι στην Ελλάδα. Ή μπορεί να του πει: Είμαστε δίπλα σου, είμαστε μαζί σου. Θα μπορούμε να προγραμματίσουμε να ερχόμαστε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι καθαρά. Δύσκολα είναι αυτά, μην νομίζεις. Ναι, όχι, δύσκολο είναι. Δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 3 χρόνια, 4 στο εξωτερικό παίζει. Ήδη δηλαδή έχει προσαρμοστεί η οικογένεια. Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Στην απουσία του. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί και ο Άρης να τον βοηθήσει με κάποια έξτρα εισιτήρια, με κάποια παραπάνω άδεια, με κάποια δεδομένα παραπάνω. Ενδεχομένως να βρεθεί και μία άκρη για το κοριτσάκι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που υπάρχει στην Ισπανία, στην Θεσσαλονίκη, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει στην Αθήνα. Τι έχει, την κακή αρρώστια? Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν κινδυνεύει η ζωή της, να το πω. Χρήζει παρακολούθησης. Πρέπει να το κάνει πάντων, αυτό, γιατί είναι 6 χρονών. Και πρέπει, είναι μια θεραπεία σε συγκεκριμένες πράγμα. Τέλος πάντων, όχι ρε, δεν έχει να κάνει με υγεία. Με εδώ έχει να κάνει. Κατάλαβα, ναι. Και τι, και εδώ δεν μπορεί. Η Ισπανία είναι Ισπανία, ναι. Είναι 21ος αιώνας και εμείς είμαστε 18ος. Τώρα το συγκεκριμένο, και αν έχεις ένα καλό γιατρό στο συγκεκριμένο κομμάτι και τα λοιπά, δεν το αφήνεις να πας τώρα στον Έλληνα γκάκα. Δεν το αφήνεις, ναι, δεν το αφήνεις. Που είναι με μωρό, δεν είναι 30 χρόνια να μιλάει αγγλικά. Δεν το αφήνεις, τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όλες αυτές τις παραμέτρους θα τις αξιολογήσει το παιδί και θα δώσει την απάντησή του. Ναι, αλλά και τα 300. Η αλήθεια είναι ότι... Κάνεις καλύτερη θεραπεία με 300 στο παιδί, κακά τα ψέματα. Ότι, και αυτό παίζει ρόλο. Τα σκέφτεσαι όλα, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι. Ναι, απλά εγώ σου λέω το εξής. Αν ο Φραν βρει ένα 200 στην Ταραγώνα... Θα πάει. Θα το σκεφτεί πολύ διαφορετικά. Θα σου πει, 60, θα χάσω 50 χιλιάρια. Και λίγα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη κόστα αυτοί. Όταν κάθε έχουν, χρόνο παίρνουν 150, έχει από 50. 150 και 200 κάθε χρόνο, όχι. Εγώ έχει και εσύ ένα έχουμε. Εκατομμύριο στην άκρη. Θα δει την οικογένειά του αν και τα 50. Και ένα σπίτι να πάρει στην Ισπανία, 800 κάνει όμως. Ένα σπίτι να πάρει. Τέλος πάντων, εγώ περιέγραψα όσο μπορώ. Πόσο χρονών είναι? Γιατί 28. Έχει ακόμα 10 χρόνια μπροστά. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, και επειδή είδα και ένα φίλο, μπαίνει ένας φίλος και γράφει, ο φίλος ο Κυριάκος, τώρα μου είπε και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος από κάτω, και γιατί δεν λέτε ποιο είναι το πρόβλημα και τα λοιπά, ρε φίλε. Είναι υγείας, ρε φίλε. Και τι του απάντησε? Ναι, λέει, τα άκρυβε, λέει, όμως ο Χρήστανθος και παλιά αυτά, και δεν φτάσαμε. Ποια φτάσαμε, το θέμα υγείας του παιδιού. Και κρύβαμε. Παλιά. Και παλιά, ναι. Όχι παλιά, όχι τώρα. Δεν τα λέγατε. Ναι, και παλιά, λέει, κρύβουμε το πρόβλημα υγείας του παιδιού. Δηλαδή, ήμαρτο, ρε παιδιά. Αυτό να τα θέλετε να τα ξέρετε. Αυτά λίγο να τα σκεφτόμαστε. Να τα σκεφτόμαστε πριν τα λέμε αυτά, παιδιά. Ο επέμενε, έπρεπε να το ξέρουμε. Μας πείτε, λέει, τι πρόβλημα έχει. Τι λες, ρε φίλε. Να σε πω τι πρόβλημα έχει. Να το πει, είπα, Ούτε είπα, θα να το πει. Να μην το πει κανένα. Να μην το πει κανένα. Ναι. Και εμείς αυτό που είπαμε και αυτό που λέω, έχουμε την άδεια του Φραν για να το πούμε. Και πάλι είναι πολύ αυτό που λέμε, όντως. Έχουμε την άδειά του, δηλαδή, τον ρωτήσαμε. Να πούμε ότι υπάρχει. Γιατί ναι, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι, ρε παιδί μου, οι ρεπόρτερ. Ναι, δηλαδή, το ξέρουμε. Γιατί ο άνθρωπος έπαιρνε την άδεια την Πέμπτη να πάει την Παρασκευή. Ήρθε και εδώ το κοριτσάκι. Το είδαμε. Ωραία, μια χαρά. Ναι, γερό να είναι και γρήγορα να ξεπεράσει το θέμα του. Γιατί ξεπερνιέται. Δεν είναι κάτι μόνιμο. Ωραία. Ξεπερνιέται. Αλλά θέλει σε αυτή την ηλικία αυτές τις θεραπείες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
Και να είμαστε και λίγο άνθρωποι πάνω απ' όλα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, είναι 60-40 να μείνει. Και εγώ έτσι νομίζω. 60-40 να μείνει. Δεν έχει πει όχι, δεν έχει πει και ναι. Απλά περιμένει να βρει κάτι εκεί, εγώ νομίζω. Ο μάνατζερ του το ψάχνει για αυτό το πράγμα. Και δεν βρίσκει. Το ψάχνει για αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Βέλεθ εδώ είναι αρχηγός. Ο Βέλεθ εδώ ξέρει ότι παίρνει, καταρχήν παίρνει τα λεφτά του κανονικά. Σωστό. Ο Βέλεθ εδώ ξέρει ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Βέλεθ εδώ ξέρει ότι θα ξαναπαίξει Ευρώπη. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Βέβαια. Σωστό και αυτό. Παίζει ο Βέλεθ εδώ ξέρει ότι δεν θα χρειαστεί να αλλάξει και να διακινδυνεύσει το στάτους με το οποίο πορεύεται τα τελευταία δύο χρόνια. Γιατί πήγε, έκανε μια επιλογή και πήγε στην Πολωνία, στη Βίσλα Κρακοβίας, και παρακαλούσε να φύγει. Βέβαια. Και δεν τον αφήνανε. Και έφυγε με μαγκιά. Με μαγκιά. Τα ξέρει όλα αυτά, τα ζυγίζει όλα αυτά το παλικάρι και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θεωρώ ότι είναι ένας κομβικός παίκτης, χωρίς καμιά αμφιβολία. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να μείνει στον Άρη. Καλά, αλλά, ρε, δεν παιδιά, θα πεθάνουμε κιόλας. Και να φύγει. Ναι, τώρα. Και να φύγει, θα βρεις έναν άλλο. Θα βρεις έναν άλλο με 300. Γιατί πέρσι. Με 300 κι αν βρεις. Βέβαια. Γιατί πέρσι, όταν ήρθε ο Λίντσεϊ Ρόουζ, αυτοί που τώρα τον αποθεώνουν, ναι, το πολυεργαλείο και η παικτάρα κτλ. Ναι, καταρχήν, δεν ήταν επιλογή του Διαμαντόπουλου. Μας το έλεγε. Μου το έχει πει ο ίδιος ο Διαμαντόπουλος και ξέρετε ότι εγώ με τον Διαμαντόπουλο έχω μια ειλικρίνεια να σας λέω και τα καλά του και τα αρνητικά του. Γιατί κάποιοι λένε μόνο τα καλά του και κάποιοι μόνο τα αρνητικά του. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος εμένα μου είπε ότι δεν τον θέλει το Ρόουζ, αλλά τον θέλει ο πρόεδρος και τον πιστεύει. Και τον έφερε. Εντάξει. Τότε λέγαμε καλά, από τη Β' Εθνική Γαλλία, α πούμε, και παίρνει παίκτη. Ο Άρης είσαι. Πάντα θα πούνε κάτι. Ο οποίος έχει παίξει δύο χρόνια στη Λιόν εδώ μεταξύ. Πάντα θα πούνε κάποιος κάτι. Μπράβο. Για οποιονδήποτε. Δες τώρα ο Ρόουζ. Τώρα είναι καβάλας άλογο. Ναι, βέβαια. Με το Δελιζέση που θα πας, ρε του Άρης. Μια χαρά είναι. Αρχιγάρα Δελιζέση, δεν χάνεις κεφαλιά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Και ο παδός χωρίς γκρίνια δεν γίνεται. Σωστό. Απ' την άλλη. Σωστό. Και χωρίς απέτηση. Σωστό. Άρα θα φύγει ένας παίκτης, θα έρθει κάποιος άλλος παίκτης. Ο Σάσα είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Ο οποίος, να διευκρινίσω εδώ κάτι γιατί ακούω διάφορα. Ο Σάσα έχει ρήτρα 600 χιλιάρικα για το εξωτερικό. Ελάχιστα. Και ένα. Τι ελάχιστα. Έλεγα είναι τι. Ο Μάπας αυτός που φέρεται πίσω το Σιώπη, ελάχιστα. Πώς ελάχιστα. Ελεύθερος ήταν, ρε Κώστα. 600 χιλιάρικα τον έβαλες. Πώς θα τον βάλεις. Έτσι όπως είναι τα πράγματα πλέον στην Ευρώπη με τα λεφτά αυτά, 600 δεν είναι και ο Χαμάν. Και 1,2 για την Ελλάδα. Μια χαρά. Αν θέλει, δηλαδή, Ελλάδα δεν πρόκειται. Αν θέλει ο μάνατζερ του λοιπόν να τον πάει στον ΠΑΟΚ. Ο μάνατζερ δηλαδή Κώστα του. Στον ΠΑΟ. Του Κώστα. Ζαμπά. Μήπως πάρει ο Άριστο Ζαμπά. Και του Αουγκούστο. Και όλων αυτών. Ωραίος. Κώστα. Βγάζουμε το καπέλο στο μάνατζερ. Που πήγε τον Αουγκούστο στον ΠΑΟ και τον Σάσα στον Άρη. Ξέρεις γιατί γίνεται βγάζουμε αυτό. Βγάζουμε το καπέλο στο μάνατζερ. Γιατί ο ένας πάει και δίνει λεφτά και αγοράζει ακριβά. Ενώ ο άλλος ψάχνει να βρει τις καλύτερες λύσεις. Το να έχεις πάντα και να αγοράζεις ακριβά δεν είναι πάντα ξέρουν καλό. Τώρα, εντάξει. Ακριβώς. Ξέρουν που να ανεβάσουν λίγο. Μπορεί ο συγκεκριμένος φίλε να πάει να γίνει και μάνατζερ στον ΠΑΟΚ να πάρει τη θέση του Μπράγκο. Χρήσα τον Ντάγκλας Αγκούστο έπαιζε Εθνική Βραζιλία, δεν έπαιζε. Ολυμπιακή ομάδα, Κώστα. Δεν έχει σημασία. Και εγώ έχω παίξει αυτήν. Δεν νομίζω. Καλά. Λοιπόν, άκουσα με λίγο, Κώστα μου, είναι 4 Φεβρουαρίου. Και ο Ζαμπά έπαιζε Ρωσία και αυτά και τέτοια. Ρωσία. Πεχτάρα. Ναι. Απλά κάνει λίγο ζωή, ρε παιδί μου, το παιδί. Έπαιξε Ρωσία. Πόσες συμμετοχές είχε Κώστας. Δεν έχει σημασία, ναι, υπεραξία αυτά παίρνουν. Υπεραξία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Λιμιός είναι δύο κλάσεις καλύτερος. Λοιπόν, και έδωσε 5 εκατομμύρια στους Τσετσένους εκεί πέρα. Λάμπρου. Ναι. Λοιπόν, γράψε λίγο 4 Φεβρουαρίου, τι λέει ο κύριος Χρυσανθός. Ναι, 4 ναι. Φεβρουαρίου το ναι, λέει. Το γράψε, ναι. Ότι μην εκπλαγείται αν το καλοκαίρι αυτός ο μάνατζερ του Σάσα και τα λοιπά, ναι, τον δείτε τίποτα τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν. Σε καμιά ομάδα, σε καμιά ομάδα του Βορρά. Ναι. Τι. Εντάξει. Το γράψαμε. 4 Φεβρουαρίου. Εγώ το είπα. Το γράψαμε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν λοιπόν τα πράγματα με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης φέτος είναι σε μια κομβική χρονιά. Γιατί αρκετοί από αυτούς τους καλούς παίκτες με τους οποίους πορεύεται τα δύο τελευταία χρόνια
και με τους οποίους έκανε τα βήματα προς τα πάνω από τη Β' Εθνική που ήρθε, λήγουν τα συμβόλαιά τους. Δηλαδή λήγει του Μπρούνο Γκάμα, λήγει του Κόρχουτ, λήγει του Βέλεθ, λήγει του Ματίγια. Και του Ματίγια. Του Ματίγια. Τελειώσαμε. Και ζητάει 3,50. Καλά κάνει. Φυσικά καλά κάνει. Αλλά ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις πώς είναι. Δεν τα βρήκα τα 3,50, θα μείνω εδώ με 2,50. Του Ματίγια και πέραν αλλού και του Ιντέγε Κώστα. Λήγουν τα συμβόλαια. Τελειώσαμε. Θα τους κρατήσω όλους. Ολικό προφίλ, πώς το λένε, lifting. Ναι, ναι. Γιατί είδα και το Βαρέλα που έμεινε. Τι σε νοιάζει πάλι ο Βαρέλα, πάλι με αυτούς ασχολείσαι, είπαμε. Χρειάζονται ανανεώσεις, φίλε, σε παινικές περιπτώσεις. Εγώ θέλω τρεις από αυτούς τους παίκτες να μείνουν. Τρεις από τους έξι. Κανονικά πρέπει όλοι. Το όλοι θα το κρίνει. Να κρατήσει τον κορμό. Το όλοι θα το κρίνει ο προπονητής. Θα το κρίνω εγώ και ο Χαριστέας. Μπορεί να σου πει ο άλλος, φίλε, δεν θέλω να κρατήσω τον Μπρούνο Γκάμα, έχω βρει μια πεκτάρα άλλη. Γιατί μην ξεχνά. Α, και ο Λάρσον λίγη. Γιατί είναι 32-33, μην τα ξεχνάς αυτά. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ο Βέλεθ, είναι 28 χρονών. Είναι ιδανική ηλικία και μπορεί κάλλιστα να αποδώσει πάρα πολλά πράγματα. Για μένα θα ήταν καλό να μείνει και ο Ματίγια, να μείνουν όλοι όπως λες. Από εκεί και έπειτα, η ομάδα ξέρει τα οικονομικά της. Το καλό είναι ότι πλέον τα συμβόλαια αυτών των ποδοσφαιριστών δεν θα είναι με 40% και 45% φορολογία. Άρα είναι θεωρητικά, ένα θέμα αυτό, ναι. Και γι' αυτό έγινε και αυτή η αλλαγή του Άρη που έλεγε στο Βέλεθ δεν μπορώ πάνω από 210-220. Ναι. Και το 50 αυτό που γλιτώνει από τη φορολογία το έβαλε εκεί. Το έβαλε στον παίχτη. Μάλιστα. Είναι σημαντικό και αυτό. Σίγουρα. Αυτή είναι η κατάσταση με τον Φραν Βέλεθ. Και λες τέλος πάντων 60-40. Εγώ κρατάμε. Λέω ότι είναι ένα 60-40. Αυτό κρατάμε. Αλλά είναι μια σημαντική παράμετρο η άλλη. Αν ήταν μόνο οικονομικό το θέμα, θα έδινα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Mm-hmm. Αλλά περιμένουμε να δούμε. Και σίγουρα πάντα παίζει ρόλο και το τι άλλο υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, αν έρθει τώρα η Ταραγώνα που είναι η περιοχή του και του δώσει 300, εντάξει. Αυτομάτως θα πάει στην Ταραγώνα. Μένεις πίσω. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει και πάντα και αυτό το κομμάτι. Πάντα. Και για όσους λένε ότι έπρεπε ήδη να είχε κλείσει και τα λοιπά, δεν είναι. Έχουν γίνει προσπάθειες από τον Άρη. Εντάξει. Και ο παίκτης θέλει μέχρι να πάρει την απόφασή του να το πάει μέχρι το τέλος και να δει όλες τις παραμέτρους. Και το επίσης έχει κλείσει. Ο Άρης δεν μπορούσε όμως να τον δώσει 250, 260, 270 και να μην βγει Ευρώπη. 8ος και 9ος ήταν σε κάποιες φάσεις. Σωστό. Αν δεν έχεις διασφαλίσει τα ευρωπαϊκά έσοδα, δεν μπορείς να πας στη λογική αυτών των συμβολέων. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι όπως άλλες εποχές να ποντάρουμε στην αγωνιστική επιτυχία και αν αποτύχουμε, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Άρη στο παρελθόν, και όταν αποτυγχάνει η αγωνιστική επιτυχία πέφτουμε εκτός, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους παίκτες και μπαίνουμε μέσα και έχουμε χρέη. Βέβαια. Για το Άρης Ατρόμητος στέλνετε εισιτηριάκια να πάρετε οι φίλοι του Άρη. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Άρης και δεν είμαι καλά, λέει ο φίλος. Άρης και δεν είμαι καλά, κανονικά. Και για το Pao Coffee είπαμε ότι έχουμε εισιτήρια για εσάς, 5 τον αριθμό. Οπότε συμμετέχετε κανονικότητα στον διαγωνισμό. Και 5 για τον μπάσκετ. Πάω κβόνι. Αν να βοηθήσουμε. Με τηλέφωνο. Με τηλέφωνο. 287-888. Έτσι. Να βοηθήσουμε να γεμίσουμε το παλατάκι. Εντάξει, τι με κοιτάζει, φίλε. Γιατί. Να μην βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Ωραία, να μην γεμίσει. Το μάτσι είναι αδιάφορο. Τώρα είναι. Μόνο με τον Άρη γεμίζει. Δεν παίζουμε τον Η Άρη. Μαγιά είναι στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Παοκάρα, Αριανάρα, Ερακλάρα στα δύσκολα. Όχι στο τσατσατσά και στο χαχαχά. Στα δύσκολα μόνο Άρης. Με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη και με τον Πάο και με αυτά μόνο γεμίζουν τα γήπεδα. Δύσκολα μόνο Άρης και Ηρακλής. Ναι, ναι. Α, στο μπάσκετ και ο Πάοκ πλέον. Εντάξει. Okay. Ο Πάοκ, ο οποίος αναζητεί προπονητή, θα τα πούμε αυτά τα μπασκετικά αργότερα. Θα τα πούμε. Ο Άρης προετοιμάζεται για να κλείσω το ρεπορτάζ του Άρη. Προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είναι την Πέμπτη το βράδυ. Δεν πρέπει να ξεγελάσει τον Άρη το γεγονός ότι ο Ατρόμητος δεν φαίνεται να είναι σε τόσο καλό mood. Έχει κάποια συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα όμως ο Ατρόμητος. Και μην ξεχνάτε, είναι διπλό παιχνίδι, παιδιά. Είναι διπλά παιχνίδια. Αυτό το μην το ξεχνάτε, πηγαίνει προς δύο κατευθύνσεις. Ότι δεν χάνεται τίποτα ακόμα και αν λήξει 1-1, χτύπα ξύλο το παιχνίδι. Ναι, ναι. Ούτε και τελειώνει τίποτα αν λήξει 2-0. Αλλά και η λογική Όταν του ποδοσφαιριστή. Το μάθει, την Πέμπτη. Αλλά και η λογική του ποδοσφαιριστή, να ξέρετε, είναι διαφορετική. Δηλαδή, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, αν ο Άρης κάνει 1-0,
Μετά είναι πολύ εύκολο να γίνει 2 και 3-0. Γιατί θα ανοιχτεί ο άλλος, θα πάει να σοβαρίσει. Στο κύπελο, το 1-0 δεν θα ανοιχτεί ο άλλος να πάει να σοβαρίσει. Θα μείνει πάλι πίσω, θα μείνει πίσω, θα πάει στην κόντρα, είναι διαφορετικό το παιχνίδι. Μην φάει δεύτερο. Έτσι. Άρα, και ακόμα κι αν σου στραβώσει που λέμε το παιχνίδι και λέξει 2-1 ή 1-1, έχεις και δεύτερο μάτς. Με 2-1 σου πέφτουν τα φτερά λίγο. Με 2-1 γιατί Κώστα, πρέπει να χάσει. Γιατί τρως ένα και ανταγιά. Ωραία, με 1-1 τι σου κάνουν τα φτερά. Δεν πας να παίξεις. Πας εννοείται. Με τον Ατρόμητο παίζεις, δεν παίζεις με τον Ολυμπιακό. Με τον Ατρόμητο θα παίξεις. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Ναι, σίγουρα δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Το καλό αποτέλεσμα είναι νίκη με καθαρό σκορ. Έτσι. Αυτό είναι το καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο λοιπόν κομμάτι δεν υπάρχουν προβλήματα πέρα από τα γνωστά. Δηλαδή ο Ιτέγε που είναι τραυματίας. Δεν υπάρχουν τιμωρημένοι για τον Άρη. Επιστρέφει ο Βέλεθ, επιστρέφει ο Κόρχουτ, οι οποίοι θα είναι και ξεκούραστοι όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα θα δούμε αν θα βάλει Ντουρμισάη στην κορυφή ή Ντιγκινή. Ποιον από τους δύο θα επιλέξει. Ας το Ντιγκινή, όχι το Ντιγκινή. Κορυφαίο βίντεο. Να δούμε ποιον από τους δύο θα επιλέξει. Νομίζω εκεί είναι ναι. Το μόνο σημείο, η μόνη θέση που δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξει. Κατά τα άλλα, ο Βέλε θα επιστρέψει στο κέντρο της άμυνας, ο Ρόουζ θα πάει δεξιά, ο Κόρκου θα πάει αριστερά στην άμυνα, ο Ματίγια με το Σάσα θα είναι στο κέντρο, ο Γκάμα και ο Φετφατζίδη στα φτερά, ο Λάρσον δίπλα στον Ντιγκινή ή τον Ντουρμισάη. Θα το δούμε στην πράξη πώς ακριβώς θα τρέξει το θέμα ο κύριος Ένινγκ. Και όπως σας είπα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από σήμερα στα εισιτήρια. Υπάρχει κόσμος και αυτή την ώρα για να πάρει το εισιτηριάκι του και να βρεθεί την Πέμπτη το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάμε στο break τον Μία. Φτάσαμε ήδη. Φτάσαμε ήδη. Τον Μία. Επιστρέφουμε ρεπορτάζ ΠΑΟ. Της Μία. Επιστρέφουμε με Ηρακλή. Αύριο παίζει βόλεϊ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι με Κηφισιά. Ημιτελικό, κύπελο τέλος πάντων. Θέλει την νίκη οπωσδήποτε. Είναι μονός ο αγώνας αύριο στη Μίκρα. Έτσι, όλοι εκεί κτλ. Οπότε έχουμε να πούμε πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πούμε και για τις εξελίξεις αυτές στο ποδόσφαιρο. Που... Θα έχουμε και Στέργιο να μας πει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Ναι, είπαμε ρεπορτάζ ΠΑΟ και τα μπασχετικά μας που έχουν ενδιαφέρον. Έτσι. Έτσι. Μαζί μας Ότο Καλογεράς αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία, σε Σπερίν 19, στην Παλαιά Συμμαχία Οροκάστου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Φέρμη. Μαζί μας, επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, Μαρμαρίδης Έπιπλα. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Η χρόνη παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων είναι η πιο σύντομη της αγοράς. Έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Αυτό που λέμε value for money πραγματικά είναι που αξίζει να πάρεις τα έπιπλά σου από τον Μαρμαρίδη. Με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Κώστα, να ξέρεις, μου είπε ένας δικηγόρος. Ναι, ναι. Ότι τα παίρνω. Ότι του είπε ένας δικηγόρος. Ναι. Δεν θα πω ποιος είναι ο δικηγόρος. Δεν θα πω, ναι. Ότι τα παίρνεις. Έτσι. Ή μάλλον όχι τα παίρνεις εσύ. Ότι τα παίρνει κάποιος. Είδα ότι τα παίρνει κάποιος από το Λίμπερο. Είδα ένα φίλο σου, ναι. Είδα ένα φίλο σου να μιλάει με έναν άλλον. Και μετά ο άλλος ήρθε και μου είπε ότι αυτός μου είπε ότι τα παίρνει. Ότι είναι λαμόγιο και τα παίρνει. Ναι, 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 και τα παίρνει. Πραγματικά είναι αστεία. Ελά, Ελλάδα, ολέ. Αστειότητες, δηλαδή. Γελιότητες. Ελά, ολέ. Μου είπε, λέει, ότι είναι λαμόγιο και τα παίρνει. Ελαδάρα, ολέ, αγαπώ πραγματικά. Και αυτό γίνεται θέμα όμως, Κώστα. Καταγγελία σοκ! Φυσικά, γιατί στην Ελλάδα ό,τι δηλώνεις. Είσαι. Μένει. Τον είχε, λέει, αγκαλιά, τον είδα και μου είπε ότι είναι λαμόγιο και τα παίρνει. Και αυτό αποτελεί στοιχείο τώρα δηλαδή. Σοκ, καταγγελία, σοκ, τα παίρνουνε! Πάρε τη γραμμή και άσε τα παίρνουνε. Γιατί τους τα δίνετε κι εσείς να... Εσύ πάρε τη γραμμή και άσε τα παίρνουνε. Γιατί δεν τους τα δίνετε κι εσείς. Στέργιο, τι γίνεται. Καλά, Κώστα. Κανα φίλο έχεις εσύ, Στέργιο, που να σου λέει ότι... Να είναι κανένας φίλος ο οποίος να είναι αγκαλιά με έναν άλλον
Και μόλις φεύγει που ήταν αγκαλιά με τον άντρα, του λέει: το ξέρεις, αυτό είναι λαμόγιο, τα παίρνει. Έχει κάνει τέτοιο. Ελπίζω πως όχι. Σωστό, σωστό. Άρα δεν έχεις φίλους να τα παίρνουνε. Σωστό. Τι να πω, δεν ξέρω. Εσύ τα παίρνεις μήπως? Τα αντιβιωτικά παίρνεις. Τα αντιβιωτικά. Νομίζω πως όχι. Ούτε τα αντιβιωτικά σήμερα. Εντάξει, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Κάτι έχουμε πάρει. Καλά ρε Στέργιο, δεν είπαμε να προσέχεις ρε φίλε. Ο Φεβρουάριο, ο Ιανουάριο, το 2020 σας έχει μπει άσχημα. Δυο μάτς χάσατε και αρρωστήσατε όλοι ρε φίλε. Τι γίνεται? Όλοι αρρωστήσατε, τι γίνεται? Εντάξει, τι έκαμε τώρα, επειδή ο Κρωμά τα βάζε όλα. Εν τω μεταξύ, ο μόνος που έρχεται είναι ο Μοσχοβίτης, το έχεις παρατηρήσει. Ήρωας. Ήρωας. Τι γίνεται τώρα, το ρεπορτάζ τι λέει, Ρεστέργιο? Πρώτο θέμα ο Ζαμπά είναι σήμερα. Ο Ζαμπά, Ρεστέργιο, δηλαδή έλεος. Πρώτο θέμα ο Ζαμπά, εντάξει, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τον Ζαμπά. Ναι. Προκύγει αυτό το θέμα τώρα. Μάλιστα. Ναι. Γιατί έπρεπε να έχει ήδη γυρίσει ο Βραζιλιάνος. Γενικά το έχετε το θεματάκι σας με αυτούς όλους, ε? Γυρίζουν λίγο αρκοπορημένα, μπαίνουν μέσα ενώ δεν πρέπει να μπουν, με τον Κρέσπο μεγάλη απουσία. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα του Κρέσπο είναι σοβαρό, εντάξει, δεν μπορεί να το περάσει κανείς επιδερμικά. Ναι. Και όταν βγαίνει και ο ίδιος ποδοσφαιριστής και αφήνει εχμές. Για πες μας λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει με τον Κρέσπο, γιατί πολλοί τώρα δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοίταξε, ο Κρέσπο που έχει δήλωσε και ο ίδιος με μήνυμά του μετά την επέμβαση, η οποία ήταν εχθές το βράδυ επιτυχημένη και έγινε στην Ισπανία. Ναι. Είναι ένα θεματάκι γιατί πολλοί παίκτες θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύνηθες σε όλες τις ομάδες. Στον ΠΑΟΚ πάντως κατά καιρούς θέλουν να πάρουν και μια δεύτερη γνώμη. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο Ισπανός, περίμενε και ο ίδιος όπως τον είχαν πει ότι θα είναι ένα θέμα 2-3 εβδομάδων και τελικά πέρασαν και 2-3 εβδομάδες, πέρασε και ο μήνας και έκανε χειρουργείο και θα λείψει ακόμα 1,5-2. Ναι. Ξεκάθαρα λαθασμένη διάγνωση. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Μεγάλη απώλεια είναι ο Βέλεθ και για τον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Βέλεθ, ναι. Ο Βέλεθ, ο Άρης, τα μπλεξα όλα. Έβλεπα Βέλεθ τώρα γι' αυτό. Καλό, καλησπέρι, Χρήστα. Παίζουν ίδια θέση όμως γι' αυτό. Ο Κρέσπο για τον ΠΑΟΚ. Όταν λέει ο Ισπανός συγγνώμη για τον μήνα που έχασα, αλλά ήταν δύσκολο να κατανοήσω πως κάτι που πίστευαν πως θα κρατήσει για 2-3 εβδομάδες ήταν τελικά σοβαρότερο. Ναι. Αλλά από τώρα ξεκίνησε η αντίστοιχη μέτρηση και ανάρρωση και να γυρίσω σύντομα και δυνατότερο και σας ευχαριστώ κτλ. Εντάξει, δεν είναι τυχαία έτσι η αναφορά του. Βέβαια. Κάτι που πίστευα, όχι κάτι που πίστευα. Εντάξει. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Ναι. Πρέπει πάντα να μην κλαις πάνω το χυμένο γάλα, να βλέπεις τι γίνεται, αλλά είναι ένα θέμα. Δηλαδή, απ' τη μία είναι ο Ζαμπά, απ' την άλλη είναι ο Κρέσπο. Γιατί και ο Ζαμπά, εντάξει, έπρεπε να έχει ήδη γυρίσει, φαίνεται να έχει μαζέψει υγρό το γονατό του. Οπότε δεν ξέρει κανείς πότε θα επιστρέψει και αν θα επιστρέψει εγκαίρως. Ναι. Γιατί αν επιστρέψει σε 2-3 εβδομάδες, δεν μπορεί να μπει μετά μέσα στα play-off. Να είναι 10 παιχνίδια. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ θεωρώ πάντα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, εντάξει, ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, το team αποθεραπείας. Πολλές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ έχουν και πολύ εξελιγμένα μηχανήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι δεν λείπει και τίποτα στους παίκτες από αυτές τις παροχές. Αλλά θα πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι σε σοβαρούς τραυματισμούς την ευθύνη της αποκατάστασης σε πολλές περιπτώσεις, εφόσον πάντα ακολουθούνται οι εντολές του γιατρού, έχουν οι παίκτες. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί όλοι στέκονται τώρα στον ΠΑΟ και το πιο εύκολο είναι να πούμε: α, έκανε λάθος εκεί, έκανε λάθος ο ένας, α, ο Κρέσπο αυτό, α, ο Βέρμπλουμ δύο χρόνια είναι έτσι, α, ο Ζαμπά. Ο Βιερί είναι ρε παιδιά, γιατί γύρισε πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζονταν. Άλλος γιατρός τον συμβούλευε τον Βιερίνια. Με άλλο γιατρό έκανε την αποθεραπεία. Άλλος γιατρός έκανε τη διάγνωση. Χρυσανθένη και βέβαια, είναι και ο οργανισμός. Ο Βιερίνια, περίμενε, μήπως έχω πει πατάτα. Μήπως όντως άλλος γιατρός την έκανε. Νομίζω ότι την έκανε ένας Πορτογάλος ή όχι. Δεν είμαι βέβαιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι και ο οργανισμός, αλλά είναι και πόσο καλά επανέρχεται ο ποδοσφαιριστής. Και πόσο δουλεύει γι' αυτό. Στον Άρα, με παράδειγμα, είναι ο Μπρούνο Γκάμα ή αν θέλει ο Κουέστα. Δηλαδή γύρισαν νωρίτερα από ό,τι προβλέπονταν. Για τον Ζαμπά δεν μπορώ να πάρω όρκο. Ναι. Για τον Κρέσπο νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι είναι
101% επαγγελματίας. Σωστά. Και για να βγει να πει ο ίδιος ότι άλλα μου είπανε και ουσιαστικά την πατήσαμε όλοι μαζί, γιατί αν είχε κερδιθεί χρόνος και γινόταν νωρίτερα το χειρουργείο, θα έχει μειωθεί και ο χρόνος επιστροφής του Ισπανού. Μπήκε στο πήγε να παίξει με τη Λαμία ενώ δεν έπρεπε. Κάτι αυτό το διάβασα σε... Τώρα δεν είμαι γιατρός τώρα, εντάξει. Αυτό το ξέρει ο Ισπανός, το ξέρει και ο γιατρός και οι συνεργάτες του. Έπαιξε στη Λαμία. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάμαι. Θα το δω τώρα. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, έχει γίνει λάθος διάγνωση. Μάλιστα. Και έχει μεγαλώσει το διάστημα απουσίας του. Στην ουσία δεν παίζει πουθενά. Άμα θέλει δύο μήνες όπως μου λες, δεν προλαβαίνει καναμά στο τέλος. Απρίλιος, Μάιος, γεια σας. Γεια σας, ναι, δεν είναι. Εκτός άμα γίνει... Όχι Απρίλιος, Μάιος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Ναι. Εντάξει, θα έχουμε μπει και στα play-off. Ναι. Εντάξει, και αν ένας παίκτης προέρχεται από τρίμηνη αποχή, τι να τον βάζει να παίξει στα play-off τα τελευταία 4-5 παιχνίδια, δύσκολα. Ναι, και αυτό, γιατί τα play-off δεν ξεκινάνε μέσα Μαρτίου, δεν είναι. 1η Μαρτίου τελειώνει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα play-off κατευθείαν, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή εκεί 8-9 Μαρτίου θα ξεκινήσουν. Ναι. Αν το θυμάμαι καλά. Είναι ότι ο ΠΑΟ χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον καλύτερο στόπερ του και τον πιο σταθερό. Ναι. Και παρότι είχαμε τις αμφιβολίες μας για τον Ίγκασον κατά πόσο μπορεί να τα απεξέλθει, ο Ίγκασον μια χαρά είναι, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο μάτς που εγώ δεν μπορώ να του χρεώσω τίποτα. Όλη η ομάδα ήταν για τα πανηγύρια. Ναι, με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλός. Ο Βαρέλα είναι το θέμα. Ο Βαρέλα είναι σαν Βαρέλα. Αυτή την περίοδο. Και ο Γιαννούλης και ο Ίγκασον και όλοι οι παίκτες δικαιούνται και μια κάκιστη εμφάνιση. Δεν μπορεί κανείς να βάλει εναντίον του Ίγκασον. Εντάξει, τρεις μήνες το παιδί. Με τον Κρέσπο το μεγαλύτερο διάστημα τα πήγε περίφημα και γκολ έβαλε και νίκες έδωσε και βαθμούς έδωσε και σιγουριά ενέπνεε στα μετόπιστα. Τώρα μαζί με τον Βαρέλα πρέπει να βρει τις λύσεις ο Φερέιρα. Θα πάει τον Ίγκασον αριστερό στόπερ, γιατί ο Βαρέλα αποδεδειγμένα δεν μπορεί. Το είδαμε σε πρώτη φάση στο Κλειάνης Βικελίδης και φάνηκε από το πρώτο δεκάλεπτο, να μην πω από τα πρώτα λεπτά, ότι ο Βαρέλα έχει θέμα ως αριστερό στόπερ. Βέβαια αυτό είναι μια εξήγηση μέχρι σε ένα σημείο, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος μπορεί να είναι τέλειος ως δεξί στόπερ και ως αριστερό θα είναι στο 0. Δηλαδή δεν είναι και πανάκι ότι εντάξει. Και όμως, σε πολλές ομάδες το παίζω αριστερά και το παίζω δεξιά έχει μεγάλη. Έχει, ναι, εντάξει. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά ο Βαρέλα και όταν έπαιζε στα δεξιά, όταν είναι καλά ο Κρέσπο, πάλι δεν έπαιρνε σιγουριά από το ξεκίνημα της σεζόν. Ήταν μέσα στα. Πρόσεξε ένα παράδειγμα. Και παραπάνω που είχε παραπάνω. Θα σου το πω με όρους που ξέρω στους παίκτες του Άρη. Όταν είναι ο Βέλεθ στην ομάδα, είναι ο ποδοσφαιρής ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Νομίζω ότι αυτό το κάνει ο Κρέσπο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει με την ίδια επιτυχία ούτε ο Δελιζήσης, ούτε ακόμα και ο Ρόουζ που έχει κάποια στοιχεία μεσοεπιθετικά. Δηλαδή παίζει και από τα δεξιά, έχει βάλει και γκολ, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά αυτό το να ανεβάζει τη μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στο κέντρο, που νομίζω είναι από τα βασικά στοιχεία που δεν έχει ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Να κατεβάσει την μπάλα. Εδώ μιλάμε να είναι συνεπής ο Βαρέλα στα αμυντικά του καθήκοντα. Να διώχνει την μπάλα δηλαδή. Και να μην δίνει την μπάλα στα 5 μέτρα σε αντίπαλο. Να τη δίνει. Αυτό δεν είναι λάθος αν είσαι αριστερό στόπερ ή δεξί στόπερ ή μεσαίο στόπερ. Αυτό είναι θέμα συγκέντρωση και θέμα φόρμα. Δεν είναι καλό ο Βαρέλα το ξεκίνημα τη χρονιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι φταίει και γι' αυτό. Τα έλεγα χθε και με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Εγώ να καταλάβω ότι πολλοί παίκτες πήραν υπεραξία και δώσαν κάτι παραπάνω γιατί τα βρήκανε με τον Λουτσέσκου. Συμβαίνει και αυτό. Και εκεί βρήκε τα κουμπιά τους και την ψυχολογία τους και πραγματικά. Αλλά εντάξει, έγινε αλλαγή προπονητή. Δεν είναι ο Βαρέλα και ο Μπίζεσβαρ 19 χρονών να χάσανε το μέντορά τους και τον προπονητή που τους ανέδειξε και ξαφνικά, ας πούμε, έχουν χάσει γιγάντα τα πόδια τους. Ναι. Και γι' αυτό παίρνουν πακτολό ευρώ, εντάξει. Γιατί πρέπει να είναι. Πακτολό. Αυτοί πρέπει να είναι. Δεν παίρνουν ούτε 100.000 ούτε 200 ο Μπίζεσβαρ και ο Βαρέλα. Πάμε λίγο. Σταθερά, πάμε λίγο στο όλο θέμα που έχει προκύψει. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για Skype, Ιβάν κτλ. Δεν είχε αρκετό διάστημα να μπει στην επικαιρότητα αυτό, έτσι. Κοίταξε, έχει να συμβεί αρκετό καιρό στον ΠΑΟΚ. Αυτό προκύπτει είναι ότι. Βάλαν κατοστάρα γραμμή τώρα γι' αυτό. Είχα 50. Ο Ιβάν τους άκουσε όλους τους παίκτες. Όταν λέμε όλους. Ναι. Δεν μίλησαν οι αρχηγοί
και 2-3 ακόμα, οι πιο έμπειροι, οι πιο έτσι προβλημένοι, μίλησαν όλοι. Άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Χωριστά διαβάζω από τον προπονητή. Δεν ήταν ένας μόνος του με τον Ιβάν και ο Λάμπρου δηλαδή, για παράδειγμα. Όλοι. Μια χαρά. Τώρα αν υπήρχαν ένας-δύο που δεν μίλησαν, εντάξει δεν ήμουν και μπροστά, αλλά προκύπτει ότι όλοι μίλησαν. Ναι. Ούτε 5 μίλησαν, ούτε 10. Μίλησαν και τι είπανε, και τι μας λένε ότι είπανε. Γεια σου φιλαράκι, τι γίνεται, γεια σου πρόεδρε. Καλά να πάμε τελευταία, Ναι. Παιδιά, χάνουμε λίγο, τι συμβαίνει. Έχω κάτι σπίτια στη Σιβηρία, μήπως κάτι γκουλάγκ, πώς τα λένε αυτά, μήπως θέλετε να πάτε από εκεί, αν συνεχίσετε έτσι. Δεν νομίζω, όχι. Υπάρχει μια τοποθέτηση του ΠΑΟΚ να μας πει, Στέργιο, σε λίγο. Ναι. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε. Γιατί πεις εσύ, είπαμε, να μην πει ο άνθρωπος. Κάτσε να τελειώσουμε τον Ιβάν και ναι, την πούμε. Ναι, πες μας για τον Ιβάν. Τι έγινε σε αυτό το χάρι, λοιπόν. Μίλησαν λοιπόν οι παίκτες, δεν προκύπτει κάτι χειροπιαστό. Ναι. Εντάξει, ο καθένας έδωσε την εξήγηση για το γιατί η ομάδα δεν πάει καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα και οι εμφανίσεις και στραβά αποτελέσματα και στη συνέχεια υπήρξε διαδικτυακή έτσι, επικοινωνία και με τον Φερέρα και τους συνεργάτες του. Ήταν δεδομένο ότι θα προκύψουν ζυμώσεις και κουβέντες, γιατί πάντα πρέπει να βρεις το τι φταίει για να το διορθώσεις. Δεν διορθώνεται αυτόματα. Τώρα αν βρέθηκε η αιτία και τι θα δούμε από αύριο και μετά είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως ο μεγαλομέτωχος εντάξει είχε το χρόνο και φυσικά έβαλε σε πότε ποτερότητα να ακούσει όλους τους πρωταγωνιστές της ομάδας και τον προπονητή και τους συνεργάτες του, γιατί ο ΠΑΟΚ αντί να παρουσιάζεται καλύτερος, εδώ που το λέμε εδώ και 2 μήνες ότι πρέπει να βελτιωθεί, παρουσιάζεται χειρότερος. Και ήταν το αποκορύφωμα η εμφάνιση στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Νομίζω ότι πλέον τον μπαλάκι πάει στον Φερέρα και στους παίκτες. Εγώ το ξαναλέω, παιδιά, γιατί συνεχίζονται να διαβάζουν μηνύματα εναντίον του Φερέρα. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Πρέπει να έχουν και οι παίκτες τον εγωισμό και το να κερδίσεις ένα τάκλινγκ και μια χαμένη παλιά. Δεν χρειάζεται να έχεις προπονητή στον πάγκο. Είναι θέμα εγωισμού, διάθεσης, πάθους, όρεξης κτλ. Ο Λούτσι, ο φίλος μας, τι κάνει ο Λούτσι. Καλά είναι. Τελείωσε, δεν τελείωσε. Από πού να τελειώσει. Πήρε πρωτάθλημα τέτοια, αυτά παίζουν ακόμα. Πρωταθλητριών Ασίας. Νομίζω ότι παίζουν. Άντερε Λούτσι. Concentration. Και τα λοιπά. Determination. Ναι. Και balance. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Balance δεν έχει. 2 γκολ πέρσι ο ΠΑΟΚ με το Λούτσι στα ντέρμπι. 9 φέτος. 10 πόσα. Εντάξει παιδιά, ήταν δεδομένο ότι θα υπήρξαν επιπλοκές όταν φεύγει ένας τόσο εμβληματικός προπονητής, όχι όσο αφορά την πορεία του και τις γνώσεις του, αλλά με το πόσο δέθηκε με την ομάδα. Σωστό. Αλλά είναι άλλο αυτή η ιστορία και άλλο ότι θα έχει την εικόνα ο ΠΑΟΚ. Η εικόνα είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό, εντάξει. Ναι. Μπορεί να ανοίξει στο συν 1 στις 23 Φεβρουαρίου. Μπορεί βέβαια να ανοίξει στο μείον 5. Γιατί ο ΠΑΟΚ που είδαμε στο ΆΚΑ δεν ξέρω αν θα κερδίσει για παράδειγμα τη Λάρισα στη Λάρισα. Δεν είμαι σίγουρος πλέον. Δηλαδή δεν βγάζει την σιγουριά η ομάδα που έβγαζε πέρσι. 6 παίχτες δεν παίζουν στη Λάρισα, Στέργιο. Δεν παίζουν όλοι. Δεν παίζει ο Βάρντα, ο Κάτσο, ο Μιλιοσάβλεβιτς, ο Μόρας, ο 6 παίχτες. Δηλαδή θα παίξει K19. Αυτό είναι πρόβλημα του Αλέξη Κούγια. Κάπου το είδα. Άρα. Αυτό είναι πρόβλημα του Αλέξη Κούγια. Ναι, αυτό λέω. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Κάτσε ρε φίλε, όταν λείπουν οι 6 βασικοί της Λάρισας που είναι η Λάρισα. Εντάξει, ήμαρτο τώρα. Θα κερδίσει εύκολα. Και αυτό δεν γίνεται κάτι. Δεν είναι εύκολα. Κάτι μεμπτό, πρόσεξε. Επειδή υπάρχει αυτός ο κανονισμός που λέει ότι οι τιμωρημένοι πρέπει να είναι στην 23η και 24η αγωνιστική. Δεν μπορείς να δηλώσεις 25η-26η. Πάνε αυτόματα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν θα παίξει, ας πούμε, ο Σιμάο με τον Άρη της ΑΕΚ. Μάλιστα. Κατάλαβες. Και είναι 6 παίκτες. Έβγαλε ανακοίνωση ο Αλέξης για αυτό το θέμα και έχει 6 παίκτες. Απλά δεν κατάλαβα ο Μιλιοσάβλεβιτς πώς αγωνιστικές έφαγε. Γιατί δεν τον έχει σε 3 μάτς ότι δεν παίζει. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω, παιδιά. Anyway. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει από αύριο μια βελτίωση. Τώρα το τι θα δείξει. Βασικά σε ένα μάτς κυπέλλου πρέπει να πάρει σκορ πρόκρισης ή τουλάχιστον να πάρει ένα σκορ που θα του δίνει προβάδισμα για την πρόκριση. Εντάξει. Κάτι άλλο για το μάτς δεν μπορούμε να πούμε. Πάντως, Κώστα, ο Λουτσέσκου είναι πρώτος στη Σαουδική Αραβία. Έλα ρε Λούτσι. Όπως βλέπω τώρα. Με σκούφο. Έχει 35 η Αλ Χιλάλ και 34 βαθμούς η Αλ Νάσερ. Ωχ, πόλεμος από την Αλ Νάσερ, πόλεμος. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, ξεκινάει αύριο
έχουν να παίξουν από τη μία. Όχι, δεν υπάρχει διακοπή, συγγνώμη. Παίζουν αύριο. Αλ Χιλάλ με Αλ Ραέντ. Πάρα πάλι και το πρωτάθλημα. Άσος, ναι, άσος. οπότε πάω χωρίς Κρέσπο να δούμε πώς θα βαδίσει. Αν θα υπάρξει χτύπα ξύλο τραυματισμός ή κάποια τιμωρία ή στον Βαρέλα, εκεί θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν είναι ενεργή ούτε ο Μιχαηλίδης ούτε ο Μιχάη. Ποιος θα δεν παίξει. Και να υπάρχει κάποια άλλη λύση, να κάνει κάποια αλχημία ο Φερέιρα. Θα πρέπει αυτό το διάστημα να αρχίσει να προετοιμάζει, νομίζω, είτε τον Μιχαηλίδη είτε τον Μιχάητη και τους δύο. Βέβαια. Γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι στο δίμηνο της απουσίας του Κρέσπο θα είναι διαθέσιμη, μακάρι να είναι και ο Ίγκασον και ο Βαρέλα για όλα τα παιχνίδια. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Θεματάρα θα έλεγα, αλλά θα πρέπει πάνω να ζήσει με αυτό, εντάξει. Δόξα τω Θεώ και τους παίχτες με ποιότητα έχει και προσωπικότητα και αυτό που είπε και ο Χρήστος, δεν λείπει τίποτα από τους παίχτες. Λύσεις υπάρχουν, ο κόσμος στηρίζει, ανεξάρτητα αν γκρινιάζει, δικαιολογημένα θα πω εγώ, γιατί έχει κάνει πρόοδο ο κόσμος του ΠΑΟΚ τελευταία 10 χρόνια στο να βλέπει λίγο ποδόσφαιρο καλύτερα και να βλέπει και τις αδυναμίες της ομάδας. Καμία σχέση με το πώς έκρινε ο κόσμος του ΠΑΟΚ πριν από 10 χρόνια θα πω εγώ. Έχει λίγο εκπαιδευτεί καλύτερα. Αλλά όταν δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο είναι ένα ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να βελτιωθεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το μάτς του αυριανού δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, οι παίκτες θα έχουν ψυχολογία. Παίζουν για πολλά αποτελέσματα. Με αλλαγές θα κατεβεί όμως, λέει. Με αλλαγές θα κατεβεί. Με αλλαγές, εντάξει. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Δεν σας άρεσε ο Δόνης. Ο Δόνης δεν σας άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Δεν μου άρεσε ο Δόνης. Ο καλύτερος Έλληνας δεν μου άρεσε ο Δόνης γιατί νομίζω ο Γιώργος Δόνης σε ομάδα πρωταθλητισμού δεν μπορεί να. Δεν μπορεί. Εντάξει. Δεν μπορεί να αντέξει την πίεση. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχω βγάλει. Λογικό, εντάξει. Σεβαστό. Δηλαδή δεν άντεξε την πίεση. Έχοντας πολλά δίκαια τότε με την ιστορία με τον Γκαρσία, γιατί δεν παίζει ο Γκαρσία και Δόνη πάνε να φάσει τον Πάμπλο. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο Δόνης, ενώ είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, με πολύ καλό επιτελείο και διαβάζει και μορφώνεται και το ψάχνει και το παλεύει. Εντάξει, τώρα το να. Ένα παράδειγμα θα σας πω που εμένα εντάξει δεν νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό ότι εντέχει την πίεση. Όταν περνάς τον Παζιάννα και ξεσπάς σε δάκρυα, εντάξει, δείχνει ότι. Αυτό ήταν άλλο θέμα, ρε Στέργιο, τώρα πιέστηκε από τα εντός τους τώρα, τα δικά τους. Είσαι ένα παιχνίδι, είχε βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός πέρσι, νομίζω με την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι. Και έφυγε από το γήπεδο πάλι ψιλοκλέγοντας. Τέλος πάντων, κάνει πολύ καλή δουλειά ο Γιώργος Ζώνης, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε. Σας πρέσαρε και στα δύο μάτια, στα τρία τέταρτα του γηπέδου Στέργιο και γιογιό σας έκανε, λέω εγώ. Το Φερέιρα πάντως του πήρε το πορτοφόλι. Ο άσχετος, εγώ, ναι, λέω ότι είδα τα δύο μάτια και. Και ο Τερζής του έριξε τέσσερα. Και μπλε. Του Δόνη. Του Δόνη, όχι τον Πάο. Του Δόνη. Λοιπόν. Δεν ξέρω, παιδιά, πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αλλαγές αύριο του Φερέιρα. Ναι. Δεν νομίζω να ξαναδούμε Μίσιτς στο 10 και Σίτι στο 6. Αυτό προκύπτει όχι από το ρεπορτάζ, αλλά από την προσδοκία όλων μας. Ναι. Πέλκα θα βάλει. Θα βάλει σίγουρα Μάτος, Γιαννούλη, Ίγκασον, Βαρέλα. Νομίζω και Πασχαλάκη στο τέρμα. Όπως ναι, έχει πάρει τα μας του Κυπέλου. Και αν ο Πασχαλάκης είναι και καλός, μπορεί να επιστρέψει και στο πρωτάθλημα. Νταν, μπλινγκ μπλονγκ. Με τον Όφη που ακολουθεί. Ο Μίσης σίγουρα θα είναι ένας από τους μέσους. Νομίζω επίκειται επιστροφή του Αγκούστο, γιατί ο Εσίτη δεν, ειδικά σε μάτς μέσα στην Τούμπα που πάω, πρέπει να φτιάξει παιχνίδι, δεν ενδείκνεται ο Εσίτη, λέω εγώ. Και μάλλον επίκειται είτε επιστροφή Μπίσεσβαρ, φαβορή, είτε του Πέλκα. Δηλαδή λίγο να γίνει πιο ορθολογικό το σχήμα του ΠΑΟΚ, ναι. Να δούμε πάλι Μίσης στο 10 και Σίτη στο 6 και Μαωρίσιο στο 8 και θα έρθει πάλι η καταστροφή. Πρέπει λίγο Φερέιρα να το αναθεωρήσει το όλο θέμα, γιατί πλέον τα αποτελέσματα πρέπει να έρθουν. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχει. Θα έχει πούμε αυτή την ενημέρωση που έχετε τώρα. Ναι. Υπάρχει μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ Στέργιο για το θέμα του Αβγενάκη και της Επιτροπής. Και ναι. Η κεντρική ιδέα είναι ότι είναι σοκαριστικό το γεγονός, λέει ο ΠΑΟΚ, πως ένας υπουργός και τα μέλη του ερευνώνται για κακουργήματα και σε όλους φαίνεται φυσιολογικό. Στοιχείο που δείχνει την παντελή έλλειψη αξιοπιστίας συγκεκριμένης σύνθεσης επιτροπής. Και όντως έτσι είναι. Τώρα εδώ που τα λέμε, εισαγγελέας παρεμβαίνει για την επιτροπή και για τον υπουργό. Παρενεύει. Παρενεύει. Φα.
Θα, ναι, ναι. Λέει το Open ότι θα παρέμβει. Θα ναι. παρέμβει, εγώ λέω. Το άλλο γιατί το χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το Δεν άλλο. Είναι δυνατόν να λέει ότι πρέπει να διερευνηθεί η καταγγελία του Παναγόπουλου, η οποία καταγγελία είναι μου είπαν ότι ένας δικηγόρος είναι λαμόγια. Είδα που μιλούσαν και μου είπε, και μου είπε ο δικηγόρος ναι. που δεν λέω ποιος είναι ότι είναι λαμόγια και τα παίρνει. Αυτό τώρα είναι σοβαρό. Θα το πει στον εισαγγελέα. Όχι, είναι σοβαρό. Δεν είναι. Να κλειδεί αυτό που άκουσε τον Παναγόπουλο. Έλα εδώ, φίλε. Να μιλήσει και ναι. να πει ποιον άκουσε και γιατί. Δεν τον άκουσε. Να... Δεν είπε αυτό. Είπε ότι είδα έναν δικηγόρο να είναι αγκαλιά με ένα μέλος της Επιτροπής. Σωστό. Και μετά το ρώτησα τι ήθελε αυτός. Είναι ένα λαμόγιο που τα παίρνει. Είναι ένα λαμόγιο ναι, που μου ζήτησε λεφτά. Που τα παίρνει, ενώ... είπε σήμερα. Τέλος Όχι που μου ζήτησε ενώ... λεφτά. Ενώπιον του. Είναι σοβαρό αυτό τώρα το μου είπε. Ότι τα παίρνει. Δηλαδή, εντάξει, να σοβαρευτούμε. Ειδικά με τον Παναγόπουλο. Είναι, ο οποίος έχει ένα φάει. Ένα δημόσιο πρόσωπο, χρήσατε και από τη το λέει, πρέπει να ερευνηθεί. Ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει χάσει 100 υποθέσεις από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κώστα. Άλλο αυτό. Με τελευταία του Άρη πάλι. Δεν έχει σημασία. Πάλι του Άρη τελευταία. Δεν έχει σημασία. Εσύ αν δεν έχει σημασία. Εσύ αν πεις ότι ξέρω. Δεν έχει σημασία αν κάποιος ο οποίος εγώ πάω στο δικαστήριο και 100 φορές με καταδικάζει, βγαίνω και λέω κάτι με πτώ για αυτόν χωρίς να λέω ονόματα. Δεν έχει σημασία αν χάνει ή κερδίζει τις υποθέσεις. Άμα είναι μάγκας να βγει. Ο δικηγόρος Τσαλτίδης μου είπε, ότι, ότι το μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είπε, θα το πει στον εισαγγελέα. Θα το πω στον εισαγγελέα. Δεν θα πω το όνομα του δικηγόρου. Θα το πει, θα το πει. Είπε, δεν θα πω. Θα το πω στον εισαγγελέα, είπε όμως. Θα το πω στον εισαγγελέα. Τον άκουγα πριν. Είπε, το όνομα του δικηγόρου δεν θα το πω, είπε. Θα πω μόνο το μέλος της Επιτροπής. Αν κληθώ. Εντάξει, ας το πει. Ωραία. Ας κληθεί να πληρώσει και άλλα λεφτά όπως έχει πληρώσει τον Καρυπίδη. Επίσης η ενημέρωση του ΠΑΟΚ λέει ότι τα αποτελέσματα εντός γηπέδου δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση με τον ανένδοτο αγώνα. Μέχρι τις πλήρους διαλευκάνσεις του στισήματος που επιχείρησαν Λευτέρης Αυγιανάκης, ΕΕΑ και ο εντολέας τους, Στέργιο, εναντίον του ΠΑΟΚ. Ωραία. Πολύ ωραία. Χαμός. Εγώ περίμενα μία αντίδραση από την Επιτροπή, το ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ έχει τοποθετηθεί επίσημα. Η στημένη επιτροπή, μήνυση η συμμορία, η Αυγενάκια... Μήνυση δεν έπρεπε να τους κάνει. Δεν το γνωρίζω, αν τους έχει κάνει ήδη. Δεν έπρεπε να τους έχει κάνει μια μήνυση, και προανήγγειλε. Και λέει ότι ακόμη περιμένουμε το πόρισμα, αλλά η νομική επιτροπή λέει του Ολυμπιακού μάλλον δεν προλαβαίνει. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι Βούκας. Αυτό είναι Βούκας 100%. Καλά, λέει, έγινα στημένα τώρα. Οι Κινέζοι έκτισαν νοσοκομιάρα μέσα σε 7 μέρες. Εντάξει. Ναι, αλλά έχουν κορονοϊό και τέτοια κοινέζοι. Ναι, αλλά ήδη μπήκανε ασθενείς παιδιά στο νοσοκομείο αυτό. Δεν γίνονται αυτά. Α, Άρη καλοκαιριού έχει από πίσω. 7 μέρες και εμείς 10 μέρες έχουν περάσει και δεν μπορούν να συντάξουν μια... το σχετικό της απόφασης. Για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Εμείς ακόμα θα μοιράζαμε τις μίζες τώρα για το νοσοκομείο, άμα θέλαμε να κάνουμε νοσοκομείο. Οι διαγωνισμοί, να σου κάτι, ναι. Να πω κάτι, δεν τους φέρνουμε εδώ να κάνουν και το μετρό. Ρε φίλε, σε 10 μέρες κάνουν. Ναι, ρε φίλε, γιατί κανένας δεν είπε έχει αρχαία από κάτω, γι' αυτό έχει εκείνο, όχι το οικόπεδο του απέναντι. Και η φιλοζωική και η ΜΚΟ και τέτοια, γι' αυτό. Εκεί τα τρώνε τα ζώα. Δεν δες όμως, εκεί από απολυταρχία υπάρχει. Υπάρχει Κίνα εκεί. Εκεί τα τρώνε τα ζώα. Πήρε ο Μάο και είπε, κάντε το νοσοκομείο. Γεια. Αυτό. Και βγήκαν μέσα 100 μπουλντόζες στη φωτογραφία που είχε τις μπουλντόζες. 150 μπουλντόζες. Μπορώ να τους στείλω να φτιάξω το μετρό. Σκάβανε επί νύχτα και μέρα μέχρι να γίνεται. Και σε 10 μπήκε κόσμος τώρα στο νοσοκομείο. Δουλεύει. Φυσικά ρε φίλε δουλεύει. Σε 10 μέρες. Φυσικά. Εγώ θα τους έφερνα για να φτιάξουν τη νέα τούμπα. Σε 8 μέρες. Βέβαια. Να είναι έτοιμοι στα play-off. Όλο και κανένας κάτοικος θα έκανε όμως καταγγελία. Εμείς έχουμε τον Τσίπρα τώρα, το φίλο μου, πρόσεξε λέει, να κάνει επίθεση στην τωρινή κυβέρνηση για την Α κατοικία με ένα νόμο που τον ψήφισε αυτός. Αυτός. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Τον νόμο τον έχει ψηφίσει η δική του κυβέρνηση και κάνει επίθεση στην τωρινή που πάει να τον εφαρμόσει. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Ευχαριστούμε τον Στέργιο. Στέργιο, αύριο θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά. Βέβαια. Θα πας στο μπάσκετ το βράδυ, έμαθα, αν είσαι καλά. Για να ξαναρρωστήσει. Δεν είναι Στέργιο, να πας. Άρης Βόνη. Πάω Κουβόνη. Έχω πάει σε όλα τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχεις πάει σε όλα. Θα μόνο με τον Προμηθέα. Με κολοσσό τώρα. Και κολοσσό. Με κολοσσό δεν πήγα, όχι. Γιατί είναι τα δύο μάτια που δεν πήγα, γιατί έπαιζε στο καπάκι η ομάδα ποδοσφαίρου. Α, ναι, σωστά. Οκ, έγινε Στέργιο, ευχαριστούμε. Όχι θέματα, με Προμηθέα πήγα, δεν πήγα με ΑΕΚ και με κολοσσό. Μάλιστα. Είτε πας είτε πας. Καλή συνέχεια Στέργιο, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Bye bye. Λοιπόν, Στέργιος Αναστασιάδης, τον ακούσαμε. Σήμερα είπαμε στις 9 το βράδυ, ΠΑΟΚ Telecom Βόνης. Παίρνετε τηλέφωνο στη Μαριλίζ 287-888, όποιος προλάβει.
να κερδίσει και τις τελευταίες προσκλήσεις που έχουμε για το σημερινό παιχνίδι και για τον αγώνα του Άρη με τον Ατρόμητο. Το Ηρακλάκι. Με μηνύματα, η Δαλάκα. Ναι. Ωραία. Και φυσικά για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Έτσι, για το πρωτάθλημα, έτσι. FM και ενώ Άρης ή ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και ευκαιρία για μας να πάμε για ένα μικρό time out διαφημιστικό. Φτάσαμε ήδη και 37. Να ξέρεις ότι όλα αυτά με τις μηνύσεις αγωγής ναι, τα λοιπά. Δεν θα γίνει τίποτα. Όχι, θα έχει πολύ πλάκα σε λίγο, σε καμιά 15 μέρες. Δηλαδή. Θα το δεις. Η επικοινωνία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Απλά η επικοινωνία εκθέτει. Γιατί αυτά που λέγονται σήμερα και πριν 15 μέρες και πριν ένα μήνα και τα λοιπά, τα ξανά έχουμε σε 15-20 μέρες. Όταν θα δούμε για ποιον θα ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Εναντίον μου. Εναντίον σου. Βούρλο! Όλη θύρα 4. Τέλος πάντων. Καλησπέρα, παιδες, λέει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Μίστερ Γκολτ Κώστα. Πάω κόφι. 62-85-86. Παραγγελίες. Από τη μία το μεσημέρι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7.50 Κώστα. Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο 12.30. Μπορούν να μας έρουν εδώ τα παιδιά δύο. Πώς δεν μπορούν. Τρεις τετράγωνες μόνο 16 Κώστα. Ξέρεις με τι τρώνε τρεις τετράγωνες. Σοβαρά. Όλο ο σταθμός τρώει. Θα πάρουμε για μεθαύριο για το τέτοιο. Ναι, ρε φίλε. Στην κοπή της πίτας. Πάρε. Θα κανονίσω εδώ. Εδώ θα γίνει. Βέβαια. Δεν σε πάω σε μαγαζί. Εδώ θα το κάνω. Όχι, εδώ, εδώ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, Κώστα. Μηνύματα για Άρη. Μηνύματα για Άρη. FM και ονόματε επώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτηριάρες για τη ματσάρα Άρης Ατρόμητος. Και πέντε εισιτήρια έχουμε για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όχι. ΠΑΟΚ Κόφι. ΠΑΟΚ Κόφι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα δώσαμε ήδη. Ναι. Και σε λίγο θα έχουμε και Νίκο Μοσχοβίτη για το μπάσκετ. Γιατί είπαμε το τελευταίο ημίωρο αφιερώνεται στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει προπονητή και παίζει σήμερα μάτς. Με ποιον θα κατεβεί προπονητή? Με τον βοηθό. Με τον βοηθό. Με τους βοηθούς. Ναι. Λοιπόν. Και βεβαίως είναι δεδομένο ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη της παραμονής, Χρύσανθε. Κανένα. Σωστήκαμε. Το πιστεύεις, ε? Και άμα δεν γίνει? Πέσαμε. Και τι έγινε? Και τι έγινε. Ρώτα και εμάς είμαστε εκεί 8 χρόνια. Και τι έγινε. Και τι έχει, σιγά μου, δεν τώρα. Είναι, δεν είναι. Έλα, με όλο το σεβασμό τώρα, στον Ηρακλή, δεν είναι το ίδιο, Κώστα. Ναι. Επειδή πήρες πριν 30 χρόνια πρωτάθλημα. Επειδή η Κώστα είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία, και η Γιουβέντους έπεσε. 21. Και η Γιουβέντους έπεσε. Η Γιουβέντους έπεσε όπως πρέπει να πέσουν και κάποιοι άλλοι εδώ πάνω. Στον αθλητισμό, παιδιά, υπάρχουν και ήττες. Τι να κάνουμε τώρα, αθλητισμός είναι. Δεν έκανες πολλές νίκες, πέφτεις. Πας στην άλλη κατηγορία. Όχι όμως να πέφτω επειδή κάποιοι στείλουν τα μάτς, Κώστα. Έλα ρε τώρα, δεν πέφτεις γι' αυτό. Για ποιο πέφτω? Εντάξει. Που τραβάει τα σορτσάκια στο. Πέφτεις γιατί εδώ και τρία χρόνια είσαι άπιστος. 108-70. Σε παρακαλώ τώρα. Τραβάει το σορτσάκι. Για να γίνει η διαφορά over 28. Εντάξει. Και δεν γίνεται τίποτα. Και ένας εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει. Δεν κατάλαβα, παίκτης, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Δεν στοιχειοθετείτε. Ναι, αλλά μου είπε ότι τα παίρνει, είναι στοιχειοθετείτε κακούργημα. Αλλά μου είπε. Εντάξει, άμα πήγε κάποιο ότι. Μου είπε ότι. Συγγνώμη, μου είπε ότι τα παίρνει, ρε φίλε. Μου είπε ότι να τον κάνω φάουλ, τότε είναι στοιχείο. Τον έκανα φάουλ, δεν κατάλαβα. Τον έκανα φάουλ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Τον έκανα φάουλ. Εντάξει. Λοιπόν. Και όλο στοιχείο ήταν 28 πόντι που γίνανε 29. Όλο στοιχείο. Τον έκανα φάουλ. Νίκος Μοσχοβίτης μαζί μας για να μας πει τον επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ. Νίκο, τι γίνεται? Πού δε, Κώστα, πού είναι, πού ακριβώς τον έχεις τον Νίκο? Ωραίο πρόλογο έκανα πάντως. Έκανες ωραίο πρόλογο, αλλά δεν το σηκώνει, λέει, μου γράφει η Μαριλής. Για διάβασε παρακάτω. Για διάβασε. Πού είναι, δεν βλέπω. Γραμμή. Τρία. Δύο. Να τώρα. Τώρα πες το, πες πάλι. Νίκος Μοσχοβίτης για να μας ενημερώσει για τον επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ. Σούλη, τι γίνεται? Νίκο, τι γίνεται? Γεια σου, Κώστα. Τι έχουμε? Καταρχήν σήμερα με Καραΐσκο και... Ένας Κώστα ο άλλος. Α, οκ, εντάξει. Κώστα Μέξα. Κώστας Μέξας και Σούλης Μαρκόπουλος. Και Κώστα Χαραλαμπίδη που έχεις ήδη. Είχες. Ναι. Τι γίνεται? Δηλαδή θα δώσει την ομάδα στον Καπάζογλου. Με Κώστα Μέξα. Γιατί, τι σχέση έχει? Αυτά είναι χαζομάρι. Βέβαια, δεν ισχύουν αυτά. Του Αριανού Καπάζογλου. Και τι έγινε, σιγά. Γκαγκαγκαγκαγκαγκα. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα πάει η ομάδα στο Κώστα Μέξα. Δεν ξέρω αν θα πάει στο Σούλη Μαρκόπουλο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής θα το Σούλη Μαρκόπουλο δεν έχει οποιαδήποτε επαφή ούτε από την άλλη πλευρά.
Κάνε λίγο το. Φτιάξε λίγο το Bluetooth σου. Φτιάξε το Bluetooth. Φτιάξε το λίγο. Φτιάξε το λίγο. Μίλα κάτι. Το hands free, ό,τι έχει. Κολλημένο σε αυτή. Μην το κολλά πολύ. Λοιπόν, ναι. Λέω ότι μέχρι χθες τουλάχιστον με τον Μαρκόπουλο κάτι καινούριο δεν υπήρχε. Δηλαδή ότι είτε μία είτε η άλλη πλευρά είχε κάποια επαφή. Ναι. Έχουν προταθεί αρκετοί, είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχουν προταθεί διάφορα ονόματα ανθρώπων που θέλουν να αναλάβουν ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουν πάρει κάποια απόφαση στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει σήμερα. Τώρα σήμερα δεν ξέρω αν θα προκύψει οριστική εξέλιξη. Τον προπονητή τώρα τον πληρώνει ο ΠΑΟΚ ή ο Ιβάν. Μετά το μάτσο. Για να δούμε το μέγεθος. Τον καινούριο ο ΠΑΟΚ. Α, ωραία. Όλος ο ΠΑΟΚ θα τους πληρώνει, Χρήσανθε. Ό,τι και να υπογράφεται, στο τέλος στο ΠΑΟΚ πηγαίνει το μπιλετάκι. Ο Σαββίδης μετά για να πληρωθεί είτε όχι. Στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ πηγαίνει. Ναι, γιατί έμαθα ότι το είτε όχι ίσχυσε σε μια περίπτωση, γι' αυτό λέω. Εντάξει. Αλλά εγώ είμαι. Εν τω μεταξύ, χθες μιλούσα. Και έτρεχε να πληρώσει ο Κωνσταντινίδης πάλι ο καημένος. Χθες μιλούσα με έναν φανατικό φίλο της ομάδας, Νίκο, και μου είπε κάτι νούμερα, ρε φίλε, τρελά. Για budget παίκτες και τα λοιπά. Δηλαδή. Τι είναι, ενώ δεν έχει λεφτά. Για ποιους παίκτες μιλάμε τώρα, για αυτούς που θα είναι τώρα. Όχι, όχι. Αυτή είναι 12άρια νομίζω, 13άρια. Για γενικά. 12άρια το μήνα. Ναι, χιλιάρικα, δολάρια. Πολλά. Λίγο. Ναι, okay. Ναι, δεκάρικο δηλαδή. Ο ένας, ο άλλος λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων, ναι, για πες μου. Μου είπε κάτι νούμερα τρελά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως πληρώνεται. Ποιο είναι το budget του ΠΑΟΚ. Όπως επίσης μου είπε ότι στη Λάρισα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ πήγε ο ΠΑΟΚ από την προηγούμενη σε ξενοδοχείο διανυκτέρευση. Τι κακό είναι αυτό, τι. Στη Λάρισα, ρε Χρήστα, θε μια ώρα από εδώ. Τι λες, φίλε. 3 χιλιάρικα έξτρα είναι, 4. Παντού έτσι πηγαίνει. Συγγνώμη, θα τρελαθούμε τελείως. Χρήσανθε μια επειδή ώρα. Επειδή στον Ηρακλή πάντα αυτημερών. Χρήσανθε μια ώρα είναι. Τι λες, εγώ, δεν θα πάει ο παίκτης από την προηγούμενη μέρα να ξεκουραστεί στο ξενοδοχείο. Τι να ξεκουραστεί. Στο ποδόσφαιρο δεν πάνε. Κοιμάται σπίτι του Χρήσανθε και 10 ώρα πάει σε τέτοιο και κάνει μη διαμονή. Αυτά γινόταν πριν 10 χρόνια θα ξεφώνιζε τις φήμες. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Με όχι. Όχι, όχι. Άκου εκεί αυτημερών. Άλλο πάω με λεωφορείο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Και άλλο πάω Λάρισα. 3 ώρες με το λεωφορείο. Με το λεωφορείο 3 ώρες. Πόσο είναι? Με το λεωφορείο. 3 ώρες είναι Χρήσανθε. Πόσο είναι, Νίκο? Ξέρω εγώ, 2 ώρες, 3 κάπου τόσο. Καλά, θα πας να μείνεις στο ξενοδοχείο, να είσαι η ομάδα όλα μαζί, να φας όλοι μαζί. Να πιεις τον καφέ σου. Όχι, να φάτε όλοι μαζί και τα λοιπά. Τι λες τώρα. Και να φας 20 πόντους μετά. Σωστά. Εγώ θυμάμαι ένα μάτς πριν 20 χρόνια, Βέρι Άρης, που πήγαν αυθημερών και είχε γίνει επανάσταση. Τι είναι αυτά που κάνετε και αν είναι δυνατόν και τέτοια. Οι βλακίες αυτές. Τέλος πάντων. Και χρεώνονται οι ομάδες. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Το ξενοδοχείο στη Λάρισα κρατάει. Μακάρι το πρόβλημα είναι. Να ήταν αν θα χρειαστεί η ομάδα. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Μακάρι να ήταν αυτό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων. Εδώ το νέο project είναι 55 χιλιάρικα ή κάνω λάθος. Ο Καράς. 55 όλο μαζί. 55 χιλιάρικα. Τι είναι αυτό. Συμβόλαιο. Ποιος. Ναι, αυτό έλπαινα. Εγώ νομίζω το χρόνο. Ποιος δε. Διαιτές. Ποιος ρε παιδιά, πείτε και μας. Αν δεν κάνω λάθος έχει υπογράψει 3 χρόνια, ναι. Και το ποσό είναι κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Για τα 3 χρόνια μαζί. Ο παίχτης είναι αυτός. Δεν έχω σημασία αυτά. Πάμε στο προκείμενο, πάμε. Είπαμε. Ίσως μετά τον αγώνα, Νίκο, ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τόσο γρήγορα, τόσο άμεση κίνηση. Γιατί δεν ξέρω αν έχουν προκύψει τόσο πολύ οι επαφές να έχουν προχωρήσει. Σωστά. Ουσιαστικά ένα ξεσκαρτάρισμα είναι να γίνει. Γιατί σαν να λέω ότι έχουν προταθεί πολλοί, δεν θα πω εγώ σε ονοματολογία, αλλά... Οι ίδιοι με πριν, πολλοί. Δηλαδή Σκουρτόπουλος, τέτοια όχι. Όλοι παίζουν, όλοι παίζουν, δεν σίγουρα. Δεν νομίζω το θέμα του Σκουρτόπουλου να παίξει, θα μου κάνει εντύπωση να ξανα... Ποιοι είναι οι ελεύθεροι, δηλαδή, για να καταλάβω. Ο Καλαφατάκης. Του Σκουρτόπουλου υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα, το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να προπονηθεί, ο οποίος θα έρθει εδώ τώρα. Για να προπονήσει την ομάδα ενώ στη συνέχεια. Ο Σκουρτόπουλος φεύγει την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα φεύγει. Ναι. Άρα δεν υπάρχει Σκουρτόπουλος. Ωραία. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Του Καλαφατάκη το όνομα που λέει ο Κώστας είναι ένα από αυτά που παίζουν. Του Μέξα είναι προφανές ότι παίζει. του Μαρκόπουλου ξαναλέω ότι νομίζω παίζει πιο πολύ σαν σενάριο. Τώρα θα δούμε στην πορεία. Το μυαλό όλο πάει εκεί πρώτο. Ο φίλος μου Τακιανός, πού είναι ο φίλος μου Τακιανός. Ο Τακιανός, ο φίλος μου πού είναι. Πού είναι ο Τακιανός ρε Κώστα, κάπου κάτω δεν είναι. Κύπρο. Α, Κύπρο. Κύπρο. Okay. Περιμένουμε να δούμε, παιδιά. Ο Παρασκευάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι προχωρημένο με κανέναν μέχρι τώρα. Λάζαρο Παπαδόπουλο πάνε πάρε. Πάρτε το Λάζαρο. Λάζαρο πάνε πάρε. Να γίνεται χαμός. Να κάνει την πρώτη. Όχι. Άσε με τον πληρώσει και ο Ιβάν. Έχει δει πρώτα. Ρωσία, αυτά, ομογενείς. Μήπως πάρετε το Μινίτς. Γενικά αυτός που θα έρθει, παιδιά, όποιος και αν είναι, θα πρέπει να έρθει προετοιμασμένος για μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε πρώτη φάση, στο καθαρά αγωνιστικό, θα πρέπει όσο μπορεί να ψήσει, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ στον αέρα, τους ξένους. Δηλαδή ακολουθεί ένα διάστημα πολύ περίεργο, δηλαδή ακολουθεί διακοπή. Χαλαρούγεται όλοι. Τι κάνανε ακριβώς. Φύγαν τώρα, τι κάνουνε μετά το μάτσα, φύγουνε. Και που είναι εδώ. Νομίζω θα έχει μια άδεια σημαντική και από την άλλη εβδομάδα θα είναι να επιστρέψουν. Ο Σμιθ παίζει στο All-Star Game. Ο Σμιθ παίζει στο All-Star Game, δεν μπορεί να φύγει. Ο Σμιθ δεν είναι να φύγει. Βρίζει. Ναι. Βρίζει ο καημένος αυτός. Τώρα όλοι οι άλλοι θα σκορπίσουν. Και είναι φυσιολογικό, έτσι. Μιλάμε για μεγάλο διάστημα. Άρα θες Steve Yatzoglou θες. Στίβ Γιατζόγλου. Πώς να το πω. Για να μιλήσουμε με τους Αμερικάνους, αφού λέει. Σίγουρα θέλεις κάποιον ο οποίος τους Αμερικάνους σε πρώτη φάση να τους ψήσει, τέλος πάντων, να έχουν το μυαλό τους εδώ, να γυρίσουν μετά να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, ώστε να επικεντρωθούν στη τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Να το ψήσει, καταλαβαίνετε πώς σου λέω, έτσι. Δεν λέω ότι οι ξένοι είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Αν παίρνουν λεφτά. Όπως αντιλαμβανόμαστε, οι ξένοι θέλουν μια ιδιαίτερη διαχείριση, έτσι, όπως και να το κάνουν. Αν παίρνουν λεφτά θα ψήνονται, αν δεν παίρνουν, Νίκο... Είναι και αυτό ένα ζήτημα δεν σημαντικό. Δεν ψήνονται αυτοί. Είναι και αυτό ένα ζήτημα σημαντικό. Αυτοί μόνο με τα dollars ψήνονται. Ναι, και το λέω για τη δύσκολη κατάσταση καθημερινή. Δηλαδή, ένα παιδί όπως ο Κώστας Χαλαμπίδης που την ξέρει, την καθημερινή κατάσταση και την έχει ζήσει από διάφορα πόστα όλα αυτά τα χρόνια, δεν αντέχει. Δηλαδή, τον Καστρίτη πάρτε, ρε. Εγώ δεν μπορώ άλλο. Πήγε αφού πάει στη Χαποέλ. Τον Καστρίτη πάρτε. Όχι απλά πήγε στη Χαποέλ, έπαιξε ντέρμπι με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και κέρδισε. Εντάξει. Ο τελευταίος, το δεύτερο, κέρδισε. Καστρίτα, άρα και τέτοια. Ναι. Μπράβο. Ζεστό νερό έχουν εκεί. Έχουν ζεστό νερό. Έχουν, ναι. Α, εντάξει, ωραία. Μπράβο το Καστρίτη. Πόσο χρόνο είναι, Κώστα, ο Καστρίτη. 37, 38. Α, ούτε 40. Ούτε 40. Είναι φοβερό το τι έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Είναι μικρός πολύ. Και μικρός και χωρίς, ρε παιδί μου, να έχουμε να μείνουμε σε κάτι έτσι, να πεις ότι έκανε κάτι φοβερό. Α, η χρονιά με την Κίμη. Εντάξει. Αλλά... Με την Κίμη βγήκε play-off, με τον Ερακλή έκανε 7 νίκες και έφυγε. Τον Άρη τον έσωσε. Τον Άρη τον έσωσε. Εντάξει, ρε φίλε, 37 χρόνια προπονητής είναι. Τον Αρκαδικό τον ανέβασε. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Ο Σούμποτιτς είναι ελεύθερος, να ξέρεις. Α, ο Σούμποτιτς, ναι, το Σούμποτιτς πάρτε. Δεν υπάρχουν σε αυτή την επιλογή. Το παρατσούκλι δεν το ξέρεις, έτσι. Να τον πάρω τηλέφωνο. Να τον πάρω. Επειδή έβαλε τα τρίποντα με την. Γιατί τον πήρα τη κάποτε. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι είναι ένα δίλημα Σούλη και Μέξα, πιστεύω. Τον Κακιούση πάρε! Προσωπική μου εκτίμηση. Τον Κακιούση, ναι. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Τον Κόρφα, τον Κόρφα. Σούλη ή Μέξα βλέπω. Τον πάνε να ξεκινήσει καριέρα. Τον πάνε, ναι. Ξανά. Ναι. Να τα βλέπει τα μάτς πάλι. Κόρφα, ρε φίλε, πάλι κόρφα, μέσα το γραφείο. Κόρφα τον είχες, για λίγο διάστημα τον είχες, τον Κόρφα. Ναι, ναι. Με Χρήστο και θα μιλήσει και με τους Αμερικάνους. Με το φίλο μου τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, τους κάνει γιογιό, τους δείξα τις καμπυλάκια. Η αλήθεια είναι, βάλτε σε ένα δωμάτιο. Γιαννούλη, Γιαννούλη. Γιαννούλη, φίλε. Γιαννούλη Λάζαρο μαζί. Έπεσε. Είμαι με Γιαννούλη. Στο τέλος τον Κόλκα θα καταλήξουμε. Ναι, έτσι όπως πάμε. Έτσι όπως πάμε. Κόλκα Μοσχοβίτη, βάλτε και τελειώσαμε. Νίκο, άμα σε εγώ δεν σου λέγει ένας να αναλάβεις προπονητής, πας. Όχι. Όχι, ρε παιδιά, και εμείς δεν έχουμε. Στις ακαδημίες. Δεν έχουμε και κανέναν τέτοιο. Να έχει παντρευτεί η αδερφή μας κανέναν προπονητή για να μας κάνει βοήθεια σε εμάς. Έτσι. Γίνονται αυτά, Κώστα, σε ομάδες. Όχι, ρε, δεν υπάρχουν. Τι έχει γίνει, έχει παντρευτεί. Έχει παντρευτεί τι. Έχει παντρευτεί έναν καλό προπονητή Έλληνα, γνωστό πολύ. Σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Ναι. Και εμείς που ήμασταν λίγο δημοσιογράφοι και λίγο προπονητές σε κάτι ΕΣΚΑ στην Αθήνα, οπ, γίναμε βοηθοί. Α, ναι, ναι, εντάξει. Σερόπουλος, Μπαρτζόκας. Όχι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καλά, εντάξει, Παπαθεοδόρου. Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, στο χώρο υπάρχουν και κουμπαριές και φιλίες και εντάξει, να κάνουμε. Μικρή είναι η κοινωνία. Πω, πω. Και ο Τάδε είναι αξάδερφος της Τάδε και... Εντάξει. Και υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που είναι πολύ καταπληκτισμένοι, μην κοροβόμαστε. Είναι πολύ μέσα στο άθλημα, πέρα από το κομμάτι δημοσιογραφικό. Συγγνώμη να σου πω κάτι όμως. Αν είναι όντως έχει ο άλλος γνώσεις και τα λοιπά, επειδή δηλαδή είναι κουμπάρος μου ή ξάδερφός μου ή αδερφός μου, δεν πρέπει να τον βάλω να τον πάρω βοηθό μου. Ενάλλα.
Αυτό λέω ότι. Θα σε πάρει, εννοείται. Ίσα ίσα. Είναι... Δεν ψάχνουμε όλοι. Μα δεν ψάχνουμε όλοι ακριβώς. Έναν άνθρωπο που ψήσει ή αντίστοιχα έναν άνθρωπο που να μας βοηθήσει. Ναι, αλλά σου λέει μετά το κουμπάρο το έβαλε. Τι. Εδώ ρε Κώστα έχουμε κυβερνήσει 400 χρόνια με τους ίδιους. Τι μου λες τώρα. Στη βασιλεία της Ελλάδος. Λοιπόν, Νίκο, τι βλέπεις για σήμερα στο ματς. 30 πόντους ο ένας Αμερικάνος, 25 ο άλλος. Κοίταξε και η Telekom Bonus είναι ότι έχει επηγιαστεί με υπηρεσιακό. Ναι. Γιατί αυτή πηγαίνει πολύ άσχημα στη Γερμανία, αλλά αυτή έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γιατί με νίκη σήμερα μπορεί να μείνει στην, να πάει δεύτερη και να έχει πλεονέκτημα στο play-off, γιατί φέτος αλλάζει γενικό στο play-off. Α, αυτοί το θέλουν το match. Δεν είναι. Ναι, ναι, δεν είναι όπως ήταν μέχρι πέρσι, που ήταν η διαφορά πόντων. Από φέτος είναι έδρα, σε δύο νίκες. Οπότε το να πάρεις πλεονέκτημα έδρας στα play-off, ναι. Σου ανοίγει περισσότερο το δρόμο για να πας στο Final Four. Δεν λέω ότι Telekom Bonus είναι ομάδα πάει στο Final Four, δεν το νομίζω. Mm-hmm. Αλλά έχει βαθμολογικό κίνημα. Α, έχει, παρότι μάλιστα. Παρότι η Γερμανία θα πάει καλά. Του έρθει και με περιφερειακό προπονητή, έναν Αμερικανό εκεί πέρα που είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Νομίζω πέρσι και πρώτος πάλι σε κάποια φάση. Είχαν έναν άλλον, έφυγε. Τον Πεχ και τώρα θα είναι ο Σίστον. Και αυτή μια μανία με τους Αμερικάνους, οι Γερμανοί. Άντε, φτάνει Κώστα, 2 και 3 πήγαμε. Η Αμερικανολαγνία είναι πια. Έτσι. Νίκο, πες μας και δύο νούμερα μέχρι το 9 για τα εισιτήρια του Άρη, γιατί του ΠΑΟΚ στείλαν 3, παίρνουν και οι 3. 4 και 7. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. 1,61 βόνι, δώρο. Δώρο. Έτσι όπως μας τα είπε ο Νίκος, δώρο. Δωράρα. Λοιπόν, είπα στον ΠΑΟΚ, κερδίζετε και οι 3 που στείλατε. Αφού δίναμε 5 για το Πάο Κόφι, για τον Άρη τώρα το 4 και το 7. Και 2,5 αβάτζο, 1,80. Ο Χρήστος Κανέλης είναι ο ένας φίλος που κερδίζει το εισιτηριάκι. Είχαμε και... παράγοντα Κανέλη κάποτε. Ναι, είχατε. Είπες. Και τη Λιάννα Κανέλη. Ο Ηράκλης λοιπόν, είχε παράγοντα Κανέλη. Και ο άλλος είναι ο Στυλιανός Νταλάπας. Στυλιανός Νταλάπας, 6,73 τελειώνει το κινητό του. Χρήστος Κανέλης, 3,09. Τελειώνει το κινητό του. Εγώ πάντως έχω νταλάκα, φίλε. Νταλάκα. Και εγώ δαλάκα. Εσύ θα ήθελες να έχεις δαλάκα. Εσύ είσαι. Λοιπόν. Κυρίως. Κυρίως. Λοιπόν. Ναι. Αυτά. Και... τα είπαμε όλα σήμερα. Αύριο πάλι ραντεβού. Σήμερα είπαμε έχει ματσάκια να περάσει το απόγευμα. Ναι. Έχει Λαμία μπάσκετ, Ολυμπιακός. Έχει ποδόσφαιρο, έχει Λαμία Ολυμπιακός. Έχει σίγουρα ρεπορτάζ, θα τα ακούτε όλα εδώ από το Λίμπερο. Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 με Χρύσανθο, με Στέργιο, με Κώστα και με όλους εσάς παρέα. Αυτά. Γεια σας.